Θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία, η οποία είναι αφιερωμένη στο μικροβίωμα και στη συμβολή των συμπληρωμάτων διατροφής στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για την HPV μόλυνση και ενδεχομένως την επιβράδυνση ή την αναστολή της καρκινογένεσης. Συμπροεδρεύουμε με τον καθηγητή κύριο Λουφόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Και θα... Γεια σου Τέλη. Και θα τον παρακαλούσα να συστήσει τον πρώτο ομιλητή μας για να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να συγχαρώ το κύριο Μπιλιράκη για την πολύ ωραία ιδέα που είχε και το νοσοκομείο Ιωσό για την φιλοξενία. Είναι πάρα πολύ ωραία ότι η μερίδα αυτή. Και επειδή πέρασε ο χρόνος, πάμε κατευθείαν στον πρώτο ομιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρέας Μεντής, είναι βιοπαθολόγος και είναι ο διευθυντής του μικροβιολογικού εργαστηρίου του ΙΑΣΟ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την καθημερινή πρακτική του μικροβιώματος. Κύριε Μεντή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα και επειδή γνωρίζω ότι γενικά τα μικρόβια θα βαριόμαστε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ να μην πω σε λεπτομέρειες, οπότε χαλαρώστε και θα παρακολουθήσετε έτσι μια εισαγωγή, θα έλεγα, για το μικροβίωμα στο κατώτερο γεννητικό σύστημα της γυναίκας. Τι μας ενδιαφέρει λοιπόν, ποια είναι τα ερωτηματικά που έχουμε όταν ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει με μια χλωρίδα μικροβίων. Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί που τον αποτελούν και ο καθένας από αυτούς σε τι ποσότητα είναι. Και το δεύτερο, ίσως και το πιο δύσκολο, τι κάνουν αυτοί εκεί. Πώς συνεργάζονται μεταξύ τους και πώς ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα που τους δίνει ο ξενιστής. Αυτά όλα κατέστησαν δυνατά λόγω των νεότερων τεχνικών, συγγνώμη, που υπάρχουν και τα οποία κατέστησαν δυνατή την μελέτη των μικροοργανισμών χωρίς την ανάγκη καλλιέργειας. Γιατί αυτό μας έδωσε πολύ μεγάλη δυνατότητα να ελέγχουμε τις διάφορες μικροχλωρίδες. Και μια και ανέφερα τη λέξη μικροχλωρίδα, καλό είναι να διευκρινίσουμε τους δύο όρους, αν και δεν πρόκειται, τουλάχιστον στην ομιλία μου, να τους χρησιμοποιήσω διαφορετικά, είτε το ένα είτε το άλλο θα εννοώ περίπου το ίδιο πράγμα. Πάντως, μικροχλωρίδες είναι το σύνολο των μικροοργανισμών σε μια ορισμένη περιοχή, ενώ μικροβίωμα, που το αναφέρουμε πολλά, είναι πιο μοντέρνος όρος, έχει να κάνει με τις καινούργιες τεχνολογίες, αφορά το γενετικό υλικό αυτών των μικροοργανισμών, βάσει του οποίου καταλαβαίνουμε ποιος μικροοργανισμός είναι. Και οι μικροοργανισμοί που αποτελούν τις χλωρίδες είναι τα βακτήρια, οι ιοί και οι μύκητες, οι ιοί, όταν λέμε εδώ στην περίπτωση του κολπικού μικροβιώματος, είναι φάγοι, έτσι. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτούς, όπως δεν ξέρουμε και πολλά για τους μύκητες. Και οι περισσότερες μελέτες αναφέρονται κυρίως στα βακτήρια. Δεν θα χρησιμοποιήσω όμως αυτούς τους όρους διαφορετικά τον ένα από τον άλλο. Το κύριος παίκτης στις μικροβιακές χλωρίδες των φυσιολογικών μικροβιωμάτων στην γυναίκα είναι βέβαια ο γαλακτοβάκυλος. Ο γαλακτοβάκυλος είναι ένα μικρόβιο το οποίο ανήκει στα οξυγαλακτικά βακτήρια μαζί με άλλα βακτήρια που βλέπετε εκεί και τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων όπως το τυρί, το γιαούρτι, η μπύρα και το κρασί. Άρα δεν είναι άγνωστα στο περιβάλλον μας αυτοί οι γαλακτοβάκυλοι. Τώρα, αν έχετε απορία αν μπορεί να φτιαχτεί γιαούρτι από γαλακτοβάκυλους που απομόνονται από τον κόλπο, η απάντηση είναι ναι. Βέβαια δεν θα έχει τις οργανωληπτικές ιδιότητες που έχει το κανονικό γιαούρτι. Η μεγάλη ιδιότητα, την οποία ακούσαμε και προηγουμένως, είναι ότι μπορούν να παράγουν γαλακτικό οξύ με τη ζύμωση και έτσι το γαλακτικό αυτό οξύ να κρατάει το φυσιολογικό όξινο pH του κόλπου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία αυτή των γαλακτοβακύλων. Οι γαλακτοβάκελοι προστατεύουν τον φυσιολογικό βλενογόνο με διάφορους τρόπους. Υποθέτουμε ότι είναι οι εξής. Πρώτον, η αντίσταση απικισμού, δηλαδή καταλαμβάνουν τις θέσεις πάνω στα επιθυλιακά κύτταρα και δεν αφήνουν παθογόνα να πάνε πάνω εκεί, ή καταναλώνουν
τις θρεπτικές ουσίες που υπάρχουν γύρω και έτσι τα παθογόνα μικρόβια δεν βρίσκουν να διατραφούν με αυτές τις ουσίες. Είναι αναστολή των άλλων μικροβίων λόγω χαμηλού pH. Τα μικρόβια, παρόλο ότι τα θεωρούμε πολύ δυνατά, είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Για να φανταστείτε το ελικοβακτηρίδιο του πλωρού, το οποίο ζει μέσα στο μάχη με pH το οποίο έχει 1 ή 2, δεν μπορεί να ζήσει παράλληλα με τους γαλακτοβακύλους όταν αυτοί παράγουν οξύ και φτάνει το 3-3,5. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο εξειδικευμένα είναι τα μικρόβια στις περιοχές που ζουν. Μπορεί να παράγουν αντιμικροβιακά πεπτίδια ή βακτηριοσύνες. Συνήθως αυτά είναι in vitro δεδομένα ή υπεροξίδιο του υδρογόνου και λίγο άγνωστο το πώς αλληλεπιδρούν με τον ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού. Για πού το βρίσκουν λοιπόν αυτό το γλυκογόνο, το ακούσαμε προηγουμένως στην ομιλία, το γνωρίζετε. Το γλυκογόνο είναι μια ουσία πολυδιακλαδιζόμενες μονάδες γλυκόζης, οι οποίες εξαρτώνται από τα ιστρογόνα. Τα ιστρογόνα δηλαδή είναι αυτά υπεύθυνα αφενός μεν για την πάχυνση του βλενογόνου και, εφετέρου για την εναπόθεση γλυκογόνου μέσα στα κύτταρα. Το γλυκογόνο είναι η πηγή ενέργειας των κυττάρων. Και στο φυσιολογικό κόλπο, το 20% του γαλακτικού οξέως προέρχεται από τον κόλπο με την κατανάλωση του γλυκογόνου που είναι μέσα στα κύτταρα, είναι το 80% από την δράση των γαλακτοβακύλων. Επομένως, κρατάμε ότι η παρουσία των γαλακτοβακύλων, το φυσιολογικό οξύνο pH του κόλπου, εξαρτάται από τα ιστρογόνα. Δυστυχώς για μας, οι γαλακτοβάκυλοι είναι πάρα πολλοί. Περίπου 20 από αυτούς που βλέπετε δεξιά έχουν βρεθεί στον κόλπο, αλλά μόνο 4 είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον κόλπο. Θα δούμε λίγο παρακάτω για αυτό. Παράλληλα όμως μαζί με τους γαλακτοβάκυλους υπάρχουν και άλλα βακτήρια, τα οποία συνήθως είναι αναερόβια ή προαιρετικά αναερόβια. Είναι μια μεγάλη ομάδα βακτηρίων, τα οποία βλέπουμε εδώ, με παράξενα πολλές φορές ονόματα και για να σας παρηγορήσω, ούτε εμείς τα ξέραμε πριν από λίγα χρόνια. Έτσι, είναι καινούρια, με τις καινούργιες μεθόδους ανακαλύπτονται καινούρια μικρόβια, τα οποία δεν είχαν καλλιεργηθεί ποτέ. Όμως η πολυπλοκότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Να καταλάβετε δηλαδή τι πρόβλημα υπάρχει με τη μελέτη των μικροχλωρίδων, μεγάλη πολυπλοκότητα την οποία έχουν. Δεν φτάνουν ότι έχουν διάφορα είδη μικροβίων μέσα. Είναι ακόμα και τα ίδια είδη μικροβίων. Παραδείγματος χάρη, να πάρετε ένα στρεπτόκοκο, λέω τώρα. Στρεπτόκοκο, οτιδήποτε θέλετε. Ο ίδιος στρεπτόκοκος, όταν τον ονομάζουμε έτσι, σε μια άλλη χλωρίδα, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός. Πάντα βέβαια στα πλαίσια του να είναι ίδιο είδος. Και επιπλέον, μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος στρεπτόκοκος από τη μια χλωρίδα μέχρι την άλλη, αλλά πολλοί από αυτούς τους στρεπτόκοκους έχουν διαφορετική έκφραση των γονιδίων τους. Άρα καταλαβαίνετε τι πολύπλοκα συστήματα είναι αυτά και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε και τα μυστικά τους παρά και τις καινούργιες τεχνολογίες που υπάρχουν. Είναι περίπλοκες οι χλωρίδες, αλλά θα δείτε ότι είναι περίπλοκες και οι δημοσίευσεις πια. Δεν θα μιλήσουμε για αυτό το διάγραμμα, απλά σας το βάζω. Είναι από τη μια μελέτη η οποία είναι η πιο αναφερόμενη μελέτη πάνω στις χλωρίδες του κόλπου. Είναι από το 2011 και έχει γίνει σε 400 ασυμπτωματικές γυναίκες και προσέξτε, είναι άλλο ασυμπτωματικές, άλλο υγιείς γυναίκες. Υπάρχει μια διαφορά και αυτό φαίνεται αργότερα στις άλλες μελέτες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν όμως διαφορετική καταγωγή. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, βλέπουμε ότι επιβεβαίωσε μελέτες προηγούμενες σχετικά με το πώς είναι οργανωμένες οι κοινότητες των μικροβίων μέσα στον κόλπο και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 5 τύποι μικροβιακών κοινοτήτων στον κόλπο των γυναικών συνολικά. Είναι ο τύπος 1, 2, 3, 4, συγγνώμη, 1, 2, 3, 5 και 4 με το κόκκινο που βλέπετε. Στις 4 πρώτους βλέπουμε ότι επικρατούν γαλακτοβάκυλοι, ενώ στο κόκκινο, στον τέταρτο δηλαδή τύπο, δεν επικρατούν γαλακτοβάκυλοι, αλλά διάφορα αναερόβια βακτήρια. Έχουν δηλαδή κάτι που μοιάζει με την μη ειδική κολπίτιδα. Και όμως βρίσκονται σε ασυμπτωματικές γυναίκες, το 4, ενώ το πάνω το κόκκινο. Παράλληλα, το pH αυξάνεται όσο πάμε από το 1 στο 4. Υπάρχει διαφορά δηλαδή. Οι κοινότητες αυτές παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της ζωής της γυναίκας, αλλά στο 1 τρίτο περίπου από τις γυναίκες θα έχει κάποιο πρόβλημα με ανισορροπία στο μικροβίωμα, ενδεχομένως με υποχώρηση των γαλακτοβακύλων.
υπάρχει ένα παγκόσμιο φυσιολογικό μικροβίωμα στις γυναίκες. Φαίνεται πως δεν υπάρχει. Σε αυτήν τη μελέτη πάλι βρέθηκε ότι ορισμένοι τύποι, όπως ο τύπος 4, ο κακός δηλαδή, ο κόκκινος, υπεραντιπροσωπεύεται σε γυναίκες αφροαμερικανικής και ισπανικής καταγωγής, σε αντίθεση με τις ασιατικής και της λευκής φυλής. Αναφορικά τώρα με το μικροβίωμα του τραχύλου, εδώ βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα που έχω δανειστεί από τον κύριο Μορτάκη. Το μικροβίωμα του τραχύλου έχει πολύ λιγότερα μικρόβια από ότι ο κόλπος. Έχει 10.000 φορές λιγότερα μικρόβια από ότι ο κόλπος. Τα μικρόβια όμως είναι ίδια και φαίνεται ότι προέρχονται ανιόντως από τον κόλπο. Πάμε σε κάποιες έννοιες της ευβίωσης και της δυσβίωσης, οι οποίες τις χρησιμοποιούμε από το εντερικό μικροβίωμα. Είχαν χρησιμοποιηθεί στο εντερικό μικροβίωμα και το 2015 η λέξη δυσβίωση εισήλθε και στα προβλήματα του κόλπου. Δυσβίωση λοιπόν θεωρείται η αντικατάσταση γαλακτοβακύλων από μεγάλη ποικιλία άλλων βακτηριακών γενών και κυρίως αναερωβίων. Και σαν παραδείγματα, τους κυριότερους εκπρόσωπους αυτής της κατάστασης, έχουμε τη μη ειδική κολπίτιδα και τη μυκητιαστική κολπίτιδα. Ευβίωση βέβαια είναι όλα τα άλλα, επικράτηση γαλακτοβακύλων με μικρή ποικιλία άλλων βακτηρίων. Τη δυσβίωση, την μη ειδική κολπίτιδα την γνωρίζετε, έχει αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα κάτω δεξιά, έτσι. Φαίνεται όμως ότι το δυσβιωτικό μικροβίωμα του κόλπου σχετίζεται, δεν φταίει, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πυελικής φλεγμονής, HIV και σεξουαλικά μεταδεδόμενων σημάτων, λίμωξης HPV, για την οποία ακούσαμε πάρα πολλά, μη υποχώρηση της πλαστικών αλλοιώσεων στον τράχυλο και πρόωρο τοκετού. Ενδεχομένως δεν είναι αιτιολογική η σχέση, αλλά εάν δούμε ότι υπάρχει πραγματικά αυτή η συσχέτιση, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μικροβίωμα σαν δείκτη όλων αυτών των καταστάσεων και κυρίως βέβαια για τον πρόωρο τοκετό. Παράγοντες που διαταράσσουν τη χλωρίδα είναι η ηλικία και οι ορμόνες. Το μικροβίωμα αλλάζει σύμφωνα με τα ιστρογόνα που υπάρχουν στον οργανισμό. Επομένως, τα παιδιά δεν περιμένει κανένας να βρει γαλακτοβάκυλους, ούτε μετά την εμμηνόπαυση, αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή στην εφηβεία, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας, φαίνεται ότι θα έχουμε φυσιολογικά επικρατούν οι γαλακτοβάκυλοι. Η εθνικότητα, μόλις την είδαμε, το στρες, ενδεχομένως λόγω επιδράσεως των γλυκοκορτικοειδών και μείωσης του γλυκογόνου που υπάρχει στο κολπικό επιθήλιο, η σεξουαλική δραστηριότητα και το 5, το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλοι, είναι τρόπος ζωής και καθημερινές πρακτικές. Οι φυσιολογικές χλωρίδες είναι ευαίσθητες, δεν θέλουν πολλές εξωτερικές επιδράσεις. Επομένως, προϊόντα υγιεινής, χρήση ταμπών, αντιβιωτικά και πολύ περισσότερο τα ενδοκολπικά ντους που βέβαια έχουν απαγορευτεί, επηρεάζουν τη φυσιολογική χλωρίδα και μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και δίαιτα, που υπάρχουν λίγες οι ενδείξεις για την σχέση της δίαιτας, βιταμινών κυρίως και μικροβιώματος, και μπορεί αυτή η σχέση να είναι και μέσω του μικροβιώματος του εντέρου. Εάν λοιπόν το δυσβιωτικό μικροβίωμα δημιουργεί προβλήματα, τότε μήπως αλλάζοντας το εξωγενώς, δηλαδή προσθέτοντας παραδείγματος χάρη γαλακτοβακύλους εκεί που δεν υπάρχουν, μήπως μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτές τις παρενέργειες που έχει, εν πάση περιπτώσει, το δυσβιωτικό μικροβίωμα. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, η θεραπεία της μη ειδικής κολπίτιδας και της μυκητιαστικής κολπίτιδας είναι τα αντιβιωτικά. Έτσι. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση ότι λέω κάτι άλλο. Όμως τα αντιβιωτικά, όπως γνωρίζετε, έχουν ορισμένα προβλήματα. Δεν θεραπεύουν πάντα, δεν προλαμβάνουν τις υποτροπές, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις μικροχλωρίδες συνολικότερα. Μπορεί κάποιος να πάρει αντιβιωτικά για μια πνευμονία και να χαλάσει το μικροβίωμα του κόλπου και να κάνει μυκητιαστική κολπίτιδα. Άρα υπάρχουν πολλές παρενέργειες. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες προσεγγίσεις για τον θεραπευτικό χειρισμό του μικροβιώματος. Βέβαια, από όλες αυτές και λόγω του ότι ο χρόνος δεν είναι πάρα πολύς, θα μιλήσω μόνο για τα προβιωτικά και τη μεταμόσχευση μικροχλωρίδας. Τι είναι λοιπόν προβιωτικά? Ο όρος αυτός απευθύνεται κυρίως στο μικροβίωμα του εντέρου. Είναι ζώντες μικροοργανισμοί που έχουν όφελος για την υγεία όταν καταναλώνονται σε υπαρκτές ποσότητες. Εγώ προτιμάω έναν άλλον πιο χαλαρό ορισμό που λέει ότι οι προβιωτικά είναι ζώντες μικροοργανισμοί οι οποίοι μπαίνουν από το ένα μέρος του γαστρεντερικού συστήματος, βγαίνουν από το άλλο και κατ' ελπίδα κάτι καλό γίνεται στο μεταξύ.
Πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούνται λοιπόν διάφοροι εξωγενείς γαλακτοβάκυλοι για να μπορέσουμε να υποτίθεται να τροποποιήσουμε τη δυσβίωση σε βίωση. Προσθέσουμε δηλαδή γαλακτοβάκυλους αν λείπουν και με την ελπίδα ότι θα έχουμε πάλι ένα φυσιολογικό μικροβίωμα. Συνήθως περιέχονται στα προβιωτικά που απευθύνονται για την θεραπεία ή τέλος πάντων για τον κόλπο, συνδυασμοί διαφόρων γαλακτοβακύλων, κυρίως γαλακτοβακύλων οι οποίοι υπάρχουν φυσιολογικά στον κόλπο, αλλά και όλες και άλλων γαλακτοβακύλων που φαίνεται ότι έχουν καλή ευεργετική επίδραση, όπως είναι ο ραμνόζος ή ο ασυντόφυλλος. Τα σκευάσματα των προβιωτικών είναι ενδοκολπικά υπόθετα, όπως ξέρετε, η δισκία, τα οποία δισκία μέσω του γαστρεντερικού συστήματος περνάει από το γαστρεντερικό σύστημα γαλακτοβάκυλος και απικίζει λόγω ιτνίας ενδεχομένως ή αιματογενός ή λεμφογενός, απικίζει και τον κόλπο. Και ο τρόπος χορήγησης πρωτοεινόμενες θεραπείες στις κλινικές μελέτες που γίνονται είναι σαν συμπλήρωμα στη χρήση των αντιβιωτικών και αντιμικτιαστικών φαρμάκων ή από μόνα τους. Έχουν αποτελεσματικότητα ή όχι? Εδώ, αν διαβάσει κανένα την βιβλιογραφία, θα μπερδευτεί. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι έχουν καλή επίδραση, ευεργετική επίδραση, και άλλες μελέτες που λένε ότι δεν έχουν επίδραση, δεν έχουν διαφορά από την χρήση πλασίμπο. Όλοι βέβαια συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν πολλές παρενέργειες σε αυτά. Όμως, σε όλες τις ανασκοπίσεις, αν δείτε, ή τις συστημικές αναλύσεις, θα δείτε ότι όλοι γκρινιάζουν για την μεθοδολογία των μελετών αυτών, ότι δεν είναι επαρκής σε διάφορα επίπεδα. Έτσι. Και ένα άλλο σημείο επίσης που μας προβληματίζει είναι ότι δεν έχει αναφέρει σχεδόν καμία μελέτη τον απικισμό των εξωγενών γαλακτοβακύλων. Δηλαδή, όσο το παίρνεις, μπορείς να τον βρεις. Όσο όμως σταματήσει η χορήγηση, σταματάει η ύπαρξη του γαλακτοβακύλου στον κόλπο, οπότε δεν υπάρχει μόνιμη προστασία. Αυτό το βλέπουμε βέβαια και στις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούμε όλοι, στις οδηγίες των οργανισμών όπως το CDC, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι τα προβιωτικά δεν έχουν ένδειξη στην θεραπεία της μη ειδικής κολπίτιδας ή στην θεραπεία της μυκητιαστικής κολπίτιδας, και αναφέρει μόνο ότι μία μελέτη ότι ενδεχομένως η λήψη του κρυσπάτους, το οποίο υπάρχει ένα σκεύασμα που δεν κυκλοφορεί ακόμα και είναι σε κλινική μελέτη, ότι βοηθάει, μειώνει τον κίνδυνο των υποτροπών σε σχέση με το πλασίμπο. Αυτό είναι η αναφορά που κάνει το CDC πάνω στα προβιωτικά. Είδαμε ότι μερικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει κάποια ωφέλεια. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε καλύτερα, ίσως να επιλέξουμε και τα προβιωτικά που χρησιμοποιούμε καλύτερα. Τα προβιωτικά όμως είναι συμπληρώματα διατροφής και θα δείτε όλες οι ενδείξεις που γράφουν πρόκειται για υγιείς, δηλαδή απευθύνονται σε υγιείς. Αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε ή χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε σαν θεραπεία, θα πρέπει να περάσουμε από κλινικές κανονικά μελέτες και να πάρουν έγκριση από μεγάλους οργανισμούς όπως το FDA ή ο EMA. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος παραγωγής των προβιωτικών. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ντέιβις έδειξε ότι από τα 16 προβιωτικά που κυκλοφορούσαν στο εμπόριο, μόνο ένα περιείχε ό,τι έγραφε η ένδειξή του. Έτσι. Και αυτό το έχουμε δει ακόμα και στην Ελλάδα σε διάφορα προϊόντα που δίνονται για το έντερο. Και βέβαια υπάρχουν μερικά ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια. Φαίνεται ότι κάποιοι ανοσοκατασταλμένοι ίσως έχουν πρόβλημα με τους ζωντανούς μικροοργανισμούς. Νομίζω ότι το όλο ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα που είναι και στο μικροβίωμα του εντέρου και σε οποιοδήποτε μικροβίωμα, αν είναι το αυγό γέννησε την κότα ή την κότα το αυγό. Είπαμε ότι βλέπουμε ότι η δυσβίωση έχει κάποια σχέση με κάποιες νοσηρές οντότητες. Η ερώτηση είναι το μικροβίωμα που άλλαξε και μετά έκανε αυτές τις νοσηρές οντότητες ή είναι οι οντότητες που αλλάζουν το μικροβίωμα? Εγώ πιστεύω ότι είναι το δεύτερο. Δηλαδή ότι έχουμε μια νοσηρή οντότητα, παράδειγμα έχει μια διαταραχή ορμονική και αλλάζει η σύνθεση του μικροβιώματος, παράδειγμα χάρη στον κόλπο, ή ανοσολογική διαφοροποίηση. Είναι δυνατόν αλλάζοντας το μικροβίωμα να αλλάξουμε την αρχική αιτία? Δύσκολο το βλέπω. Με αφορμή μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2019, ίσως επειδή ήταν σε καλό περιοδικό, και παρόλο ότι είχε μόνο 5 περιστατικά, άνοιξε τη συζήτηση για τη μεταμόσχευση μικροχλωρίδων, όπως είναι και στο έντερο που για ορισμένες παθήσεις, κυρίως για την γαστρεντερίδα, προκαλεί το Clostridium difficile, το οποίο είναι
πια η θεραπεία εκλογής. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και μελετητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να κάνει καλό. Εδώ αυτή η μελέτη έδειξε ευεργετικές, έδειξε καλά αποτελέσματα, αν και μόλις σε 5 άτομα. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση μικροχλωρίδας είναι απευθείας από μια υγιή γυναίκα με μια πολύ μικρή επεξεργασία να μπουν οι γαλακτοβάκελοι, να μπει η φυσιολογική χλωρίδα αυτή στον κόλπο της γυναίκας ή να απομονώσουμε τους γαλακτοβακύλους ή τέλος πάντων αυτά που θεωρούμε σαν ωφέλιμα μικρόβια και μετά να τα δώσουμε στη γυναίκα. Και εγώ θα πρότεινα μέσα σε όλα αυτά, μήπως τελικά, εάν αυτή δουλεύει η μέθοδος, μήπως θα πρέπει κάθε γυναίκα όταν είναι καλά να δίνει ένα δείγμα μικροχλωρίδας, η οποία να φυλάσσεται κάπου και αν το χρειαστεί να παίρνει τη δική της μικροχλωρίδα, γιατί να αναζητούμε διάφορους δότες. Αυτό μπορεί να γίνει. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε τα συμπεράσματα. Έχουμε πολλά δεδομένα για τη σύνθεση μικροχλωρίδας του κόλπου, αλλά όχι για τις λειτουργίες, όπως είπαμε στην αρχή, των μικροβίων σε αυτήν. Ένα θέμα που δεν θίξαμε είναι η προτυποποίηση των μεθόδων. Δυστυχώς, όλες αυτές οι καινούργιες μέθοδοι είναι πολύ ευαίσθητες γενικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να πάρουν τα ίδια δείγματα και αν χρησιμοποιήσεις δύο διαφορετικές μεθόδους να καταλήξει σε δύο διαφορετικά συμπεράσματα. Ακόμα και ο τρόπος δειγματοληψίας. Και πριν από τον τρόπο δειγματοληψίας, ποιο πληθυσμό θα βάλεις. Εργασία την οποία σας έδειξα του Ραβέλ του 2011 έχει υποστεί κριτικές με την έννοια ότι είπε ότι είχες συλλέξει, είχες πάρει δείγματα από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας οι οποίες ήταν ασυμπτωματικές. Όμως, όπως είδαμε, στο κόκκινο αν θυμάστε, στο σχήμα, υπήρχαν οι γυναίκες που το δυσβίωμά τους, το μικροβίωμά τους, έμοιαζε να είναι δυσβιωτικό. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή στην μη ειδική κολπίτιδα. Επομένως, είναι άλλο ασυμπτωματικές, άλλο υγιείς. Επομένως, έχουμε πρόβλημα γενικά στις μεθοδολογίες αυτές, από την επιλογή των ασθενών, πώς θα μπουν, ποιοι θα μπουν στη μελέτη και τα κριτήρια με τα οποία βλέπουμε ότι αν έχουμε για την έκβαση, αν είναι θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε λοιπόν ότι η φυσιολογική μικροχλωρίδα με επικράτηση των γαλακτοβακύλων προστατεύει το ουρογεννητικό σύστημα από διάφορες παθήσεις, σε αντίθεση με τη δυσβιωτική, όπου δεν επικρατούν γαλακτοβάκυλοι. Υπάρχουν ελπιδοφόρες ενδείξεις για τις δυνατότητες αποκατάστασης δυσβιωτικού κολπικού μικροβιώματος με προβιωτικά ή μεταμόσχευση μικροχλωρίδας από ήγιες γυναίκες, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Και τέλος, η αποκάλυψη της αιτιολογικής σχέσης, όχι της συσχέτισης για τις οποίες μιλάμε ως επιτοπλίστων, της δυσβίωσης και παθήσεων του γεννητικού συστήματος είναι απαραίτητο βήμα για την σχεδίαση νέων εξατομικευμένων προσεγγίσεων τροποποίησης της μικροχλωρίδας του κόλπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μεντή. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, για τα προβιωτικά γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση, όπως ξέρετε όλοι σας, από τηλεόραση, από τύπο, από περιοδικά. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός, γιατί όπως είπατε και εσείς, πολλά από αυτά δεν περιέχουν αυτά που γράφουν έξω στην ετικέτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Καμιά ερώτηση υπάρχει? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Λουφόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και κυρία Κυργίου. Ευχαριστούμε πολύ. Και να προχωρήσουμε στην επόμενη διάλεξη, η οποία είναι από τη Μαρία Κύριου. Δεν ξέρω αν έχουμε συνδεθεί. Εγώ πάντως... Είμαστε έτοιμοι. Ένα λεπτάκι. Εγώ πάντως είμαι έτοιμη. Ωραία. Γνωρίζετε όλη τη Μαρία την Κύριου. Είναι καθηγήτρια γυναικολογικής ογκολογίας στο Hammersmith. Είναι γνωστή για το ερευνητικό της κέντρο. Είναι η γυναίκα που έγινε γνωστή στο πλανήτη από το 2006 για τις μελέτες της πάνω στον κίνδυνο προωρότητας που μπορεί να προκαλέσει μια κονοειδής εκτομή. Οι μελέτες της έχουν γίνει αντικείμενο διεθνών συζητήσεων και σχολείων. Αναφέρεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία όσο καμία άλλη Ελληνίδα μέχρι σήμερα. Εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος
γιατί σήμερα ζούμε την εποχή του μικροβιώματος. Το τεύχος του Ιανουαρίου του Journal of Lower Genital Tract της Αμερικανικής Εταιρείας αφιερώνει 37 σελίδες για το μικροβίωμα του κόλπου. Editor είναι ο Jack Sobel, ένας άνθρωπος γνωστός δεκαετίες στην Αμερική για τη δουλειά του πάνω στις κολπικές λοιμώξεις και ειδικά για τις μυκητιάσεις. Και υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον για το μικροβίωμα του κόλπου και όλοι οι reviewers, σας συστήνω να διαβάσετε το περιοδικό, όλοι οι reviewers έχουν γράψει εξαιρετικές δουλειές. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι αυτό δημοσιεύτηκε τώρα, αλλά η κυρία Κυργίου ασχολείται με το μικροβίωμα του κόλπου από το 2015. Και μπορεί και νωρίτερα, μπορεί εγώ να μην νωρίτερα. Το ξέρω. Τότε βγήκε η μελέτη, αλλά νωρίτερα έχει ξεκινήσει. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να την παρουσιάσω και να μας μιλήσει για το μικροβίωμα του γεννητικού σωλήνα και το γυναικολογικό καρκίνο. Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα. Παρακαλώ, κυρία Κυριού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και είναι και επίσης τον κύριο Μπιλιδάκη για την πολύ ωραία ημερίδα. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακολουθώ ένα μικροβιολόγο, ο οποίος είναι και ο πιο ειδικός πάνω στο θέμα από έναν γυναικολόγο και νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τα περισσότερα όσα άκουσα από την προηγούμενη ομιλία. Εγώ θα προσπαθήσω να δείξω και λίγα περισσότερα, αν θέλετε, ερευνητικά δεδομένα για να δούμε τι είναι αυτό που οδηγεί σε όλες αυτές τις επιφυλάξεις, τις κατευθυντήριες γραμμές και φυσικά να δούμε και λίγο πέρα από τον HPV, να δούμε αν υπάρχουν δεδομένα και για τους υπόλοιπους γυναικολογικούς καρκίνους. Και να πω ότι όλο αυτό το ενδιαφέρον για το μικροβίωμα ξεκίνησε το 2007, όταν το NIH στην Αμερική ξεκίνησε το λεγόμενο Human Microbiome Project. Σε αυτό λοιπόν είχαν σε στόχο να εξετάσουν τι γίνεται με την μικροβιακή χλωρίδα στο ανθρώπινο σώμα, σε διάφορα σημεία του σώματος και να δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες να βελτιώσουμε την υγεία με το να κάνουμε παρακολούθηση ή manipulation του μικροβιώματος στους ανθρώπους. Και αυτό από την ανακάλυψη ότι για κάθε ένα τρισεκατομμύρια ανθρώπινα κύτταρα υπάρχουν 10 τρισεκατομμύρια βακτηριακά κύτταρα. Και συνεπώς αυτά πιθανώς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία και στην νόσο. Φυσικά όταν ξεκίνησε έγινε πολύ της μόδας. Πάρα πολλοί επιστήμονες όπως και στο Imperial College ξεκίνησαν να προσπαθούν να διερευνήσουν το μικροβίωμα. Και μάλιστα ξεκίνησαν από κοιλότητες οι οποίες κυριαρχούνται από βακτήρια. Το πρώτο ήταν το έντερο, που ξέρουμε ότι υπάρχουν τρισεκατομμύρια βακτήρια μέσα στο έντερο των ανδρών και των γυναικών. Και βρέθηκαν πόσο σημαντικά είναι τόσο στο νοσοποιητικό μας σύστημα, τόσο για τη δημιουργία καρκίνων, όσο αν θέλετε και για το μεταβολισμό ακόμη και των φαρμάκων. Θυμάμαι την πρώτη φορά που εγώ είχα το ενδιαφέρον, είχα ακούσει τον προφέσορ Νίκολσον τότε στο Imperial το 2012, ο οποίος είχε δώσει μια ομιλία για το πώς δύο άνθρωποι παίρνουν ντεπών, το πιο κοινό χάπι, αλλά η ενεργός μορφή του ντεπών είναι αυτή η οποία εξαρτάται από τα βακτήρια που έχει κάποιος στο έντερό του, για το κατά πόσο αυτό θα ενεργοποιηθεί και θα περάσει ο πονοκέφαλος. Δηλαδή, αν ένα φάρμακο μας πιάνει ή όχι, μπορεί να εξαρτηθεί από το μικροβίωμα, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν έχουν ξεκαθαρίσει από τη διατροφή κτλ. Μας φαίνεται δηλαδή πιο κοντά στο να καταλάβουμε πώς όλα αυτά αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα. Φυσικά για εμάς τους γυναικολόγους, ο κόλπος ήταν εκείνος, ο οποίος επίσης κυριαρχείται από μικροβίωμα και ο οποίος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διερευνηθεί. Φυσικά, όταν βλέπουμε τους γυναικολογικούς καρκίνους, σε κάθε έναν από τους τρεις πιο συχνούς καρκίνους υπάρχουν διαφορετικές προκλήσεις. Στον καρκίνο τραχύλου δεν έχουμε κατανοήσει ακόμη τι είναι αυτό που προκαλεί μια HPV λίμωξη να προχωρήσει, να εμένει και να προχωρήσει σε διεθνικό καρκίνο. Στον καρκίνο των οθικών αλλά και του ενδομητρίου, τι είναι αυτό που κάνει ένα κομμάτι πληθυσμού να είναι υψηλού κινδύνου. Μήπως έτσι μπορούμε να βρούμε σε ποιους θα πρέπει να προσφέρουμε, αν θέλετε, κάποιες παραπάνω παρεμβάσεις για να προλάβουμε ή να βρούμε αρκετά νωρίτερα τον καρκίνο και φυσικά στον καρκίνο των οθικών το resistance που υπάρχει στη χημειοθεραπεία σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί. Και νομίζω θυμάστε όλοι τον Albert Dodderline, τον γνωστό από τα κλασικά textbooks, ο οποίος είχε περιγράψει το λακτοβάκυλο, ο οποίος είναι ένα βακτήριο το οποίο εξελικτικά στον άνθρωπο μέσα από εκατομμύρια χρόνια έχει φτάσει εκεί που είναι σήμερα. Είναι ένα καλό βακτήριο. Είναι αυτό που δημιουργεί αυτό το όξινο περιβάλλον, παράγει lactic acid, παράγει βακτηριοσύνες και σταματά
το να μεγαλώσει η ποσότητα, αν θέλετε, παθογόνων τα οποία φυσιολογικά μπορεί και να υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στον κόλπο κάθε γυναίκας. Και αντίστοιχα υπάρχει αυτό το condition, το λεγόμενο bacterial vaginosis, το οποίο κυριαρχείται από όλα αυτά τα αναερόβια βακτήρια και το οποίο στο παρελθόν έχει σχετιστεί με πρόωρο κοιτό, με sexually transmitted diseases, με HIV και φυσικά για μας στο κομμάτι του HPV έχει συσχετιστεί και με την HPV λίμωξη. Υπήρξαν μεταναλύσεις προμικροβιώματος αυτές, οι οποίες συσχέτισαν τον bacterial vaginosis και με CIN και με καρκίνο, αλλά και με HPV λίμωξη. Ταυτόχρονα, και αυτό νομίζω ότι έχει αρκετά ενδιαφέρον, υπήρξαν πολύ μεγάλες μελέτες. Βλέπετε μία στο Lancet Oncology από την Κορέα, οι οποίες συσχέτισαν το να έχει μια γυναίκα πρωτύτερα pelvic inflammatory disease, να έχει δηλαδή περάσει μια μόλυνση του πυλικού σωλήνα, αυτό αύξανε τον κίνδυνο για να έχει καρκίνο των οθικών αλλά και του ενδομητρίου. Και μάλιστα στις οθήκες υποαναλύσεις αυτή και σε άλλες μελέτες έδειξαν ότι αυτό αφορούσε κυρίως τα high grade series, δηλαδή αυτά που γνωρίζουμε τώρα ότι σε ένα μεγάλο τους ποσοστό ξεκινάνε μέσα από τις σάλπικες και πιθανώς ξεκινάει η υπόθεση, αν θέλετε, ερευνητικά, αν υπάρχει ένα προ-inflammatory περιβάλλον, το οποίο προκαλεί στις γυναίκες αυτές ένα περιβάλλον που τις κάνει πιο επιρρεπείς στο να έχουν mutations και τελικά να οδηγηθούν σε διαιτητικό καρκίνο. Τι είναι αυτό που άλλαξε? Αυτό που άλλαξε δεν είναι, νομίζω, ότι δεν το είχαμε σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τώρα πλέον έχουμε διαθέσιμες τις τεχνολογίες εκείνες, το λεγόμενο Next Generation Sequencing, το οποίο έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει το λεγόμενο 16 RNA genes, το οποίο είναι μοναδικό για το κάθε βακτήριο, και να μας περιγράψει λοιπόν τι γίνεται σε όλη την ταξονομία του βιολογικού συστήματος. Δηλαδή, να μπορέσει να μας περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει, γιατί οι παραδοσιακές καλλιέργειες απλά μας έδειχναν το τι υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Αυτή είναι μία μελέτη κλειδί από τον Ραβέλ, την είδατε και από τον προηγούμενο μελετή. Όπως ακούσατε, περιέγραψε πρώτος το τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν μία από τις πρώτες μελέτες. Σε αυτή τη μελέτη διέκρινε τα λεγόμενα community state types, δηλαδή τις κατηγορίες, αν θέλετε. Όλες έχουν λακτοβάκυλο και η 4 είναι αυτή η οποία έχει μεγάλη ποικιλομορφία, έχει χάσει την κυριαρχία του λακτοβακύλου, ενώ ο Lactobacillus inners είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο από λακτοβάκυλο που πολύ συχνά μεταβαίνει στο λεγόμενο CST4. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το μικροβίωμα. Υπάρχουν παράγοντες όπως για παράδειγμα το ethnicity. Βλέπετε ότι η πιθανότητα να έχει CST4 σε Caucasian white women είναι 10%. Σε Afro-Caribbean είναι 40%. Πιθανώς αυτό να εξηγεί και κάποιες πρακτικές στις χώρες αυτές, οι οποίες κατά κανόνα χρησιμοποιούν τις κολπικές πλήσεις σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θεωρείται κομμάτι της πρακτικής κάθε γυναίκας και πιθανώς να εξηγείται από όλη αυτή τη δυσοσμία που πιθανώς προκαλείται από αυτά τα αναερόβια βακτηρίδια. Φυσικά, ορμόνες, ο κύκλος μας, το χάπι, το κάπνισμα, το ντούσινγκ, όλα αυτά έχουν συσχετιστεί στο παρελθόν, ακόμη και στη διάρκεια του κύκλου και της περιόδου μιας γυναίκας, υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο μικροβίωμα. Και έτσι καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και να κάνεις μελέτες πάνω στο μικροβίωμα και να κάνεις adjust, αν θέλετε, για όλους αυτούς τους παράγοντες. Γυρνώντας όμως στον HPV, να σας πω ότι HPV είναι μία, όπως ξέρουμε, πολύ κοινή λίμωξη. Και το να κάνεις καρκίνο είναι μια σπάνια επιπλοκή μιας πολύ συχνής λίμωξης του τραχύλου. Είναι σαν το φλου, σαν τον COVID, το να κολλήσεις όλα αυτά, να κολλήσεις μια γρήπη, να κολλήσεις τον COVID, στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι μια λίμωξη που περνάει, αλλά σε ένα μικρό ποσοστό για λόγους και αιτίες που δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει, ο ιός αυτός μπορεί να προκαλέσει σημαντική νόσο. Είμαστε βέβαια τυχεροί, γιατί ο τράχυλος είναι ένα όργανο το οποίο μπορούμε να το εξετάζουμε, να παίρνουμε δείγματα και έτσι να καταλαβαίνουμε καλύτερα τη φυσική ιστορία τόσο της λίμωξης όσο και της τραχυλικής νεοπλασίας, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε στις σάλπιγγες ή και στο ενδομήτριο, αν θέλετε, γιατί είναι πιο επεμβατικοί οι τρόποι οι οποίοι χρειάζονται. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε καταλάβει πολύ πώς λειτουργεί ο ιός αυτός. Έχουμε δει πώς οι γυναίκες υποστρέφουν ή προχωρούν σε διαιτητικό καρκίνο και πολύ συχνά λέμε αυτά τα νούμερα στις ασθενείς μας. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ξεκάθαρα είναι τι είναι αυτό που κάνει αυτή την πυραμίδα να πάει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Τι είναι αυτό που κάνει 2CN3, τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια κάτω από το κυταρολογικό μικροσκόπιο, σε μία περίπτωση να προχωρήσουν σε διεθνικές μεταστάσεις, ενώ στην άλλη περίπτωση να υποστρέψουν πίσω σε κάτι το οποίο είναι παθολογικό. Χρησιμοποιούμε δηλαδή μια ιστοπαθολογική ταξινόμηση της νόσου, με το πόσα τριτιμόρια είναι κατηλημένα από αυτά τα δυσκαριωτικά κύτταρα, αλλά πολλές φορές αυτά τα κύτταρα υποστρέφουν για λόγους τους οποίους δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει. Και φυσικά είναι γιατί δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και δεν το έχουμε κατανοήσει, γιατί έχουμε ένα σύστημα βιολογικό το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Έχουμε τον ξενιστή, που είναι ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση, ο οποίος έχει διαφορετικές γονιδιακές αλλαγές. Κάναμε πρόσφατα μια μεγάλη Genome-Wide Association Study, γίνονται επιγενετικές μελέτες που και εμείς κάνουμε, παράγοντες όπως το κάπνισμα, ανοσολογική λειτουργία. Και απ' την άλλη έχουμε τον ιό, ο οποίος και αυτός έχει τους δικούς του υπότυπους με διαφορετικό ογκογενετικό δυναμικό, με διαφορετικές επιγενετικές αλλαγές, και μέσα σε όλα αυτά μπλέκεται και το μικροβίωμα. Και καλούμαστε να καταλάβουμε πώς όλα αυτά δρούν μαζί, αν θέλετε, ή και χωριστά στο να προκαλέσουν την νόσο. Όπως ακούσατε, αμέσως φυσικά ο κόσμος σκέφτηκε τον HPV σαν ένα κομμάτι για έρευνα στο μικροβίωμα. Υπήρξαν συγγραφείς που είδαν ακόμη και ότι σε μονοζυγωτικά δίδυμα, οι κοπέλες που είχαν HPV είχαν μεγαλύτερα ποσοστά από λακτοβάκυλο, ο οποίος είχε μειωθεί σε σχέση με τις αδερφές του, που είναι γονιδιακά ακριβώς οι ίδιες, οι οποίες δεν είχαν HPV. Αυτή είναι μία από τις μελέτες που εγώ αποκαλώ cross-sectional observation studies, δηλαδή μελέτες σε μία στιγμή λήψης δειγμάτων. Δεν είναι η μόνη, απλά έτυχε να είναι η δική μας, αλλά πολλές μελέτες έχουν προκύψει από τότε, οι οποίες όλες καταλήγουν πάνω κάτω στο ίδιο συμπέρασμα, ότι όσο μεγαλύτερη, πιο σοβαρή είναι η αλλίωση που έχεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μείωση του λακτοβακύλου. Τι γίνεται πιο πάνω, στο ενδομήτριο, στις σάλπιγγες και στις οοθήκες? Για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι αυτές οι κοιλότητες είναι ουσιαστικά άσυπτες, ότι ακριβώς το να υπάρχουν βακτήρες αυτές είναι αυτό που προκαλεί διάφορες λοιμώξεις στον ανώτατο πυλικό σωλήνα. Βέβαια, με το Next Generation Sequencing αυτή η γνώση έχει αλλάξει. Υπάρχουν όλο και περισσότερα δεδομένα που δεν έχω το χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες, τα οποία δείχνουν ότι η κοιλότητα αυτή πιθανώς στο ενδομήτριο δεν είναι χωρίς βακτήρια, πιθανώς σε μικρότερο biomass, δηλαδή σε μικρότερα νούμερα. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να δημιουργείται ένα περιβάλλον με αρκετά μεγάλη χρόνια φλεγμονή, η οποία τις κάνει πιο επιρρεπείς. Εμείς πριν από χρόνια είχαμε κάνει μια μελέτη η οποία διερεύνησε γυναίκες οι οποίες ήταν παχύσαρκες με BMI πάνω από 30 και κάτω από 30, και βρήκαμε ότι αυτές οι παχύσαρκες γυναίκες είχαν πολύ μεγαλύτερο diversity, είχαν μικρότερα ποσοστά μικροβιώματος που κυριαρχείται από λακτοβάκυλο, κυταροκίνες οι οποίες ήταν υψηλότερες, και όταν κάνανε bariatric surgery βελτιώνονταν το μικροβίωμά τους με την απώλεια του βάρους. Όπως σας είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, πολλές από τις πρώτες μελέτες στο μικροβίωμα έχουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεχτεί κριτικές. Όχι γιατί έγιναν λάθος, γιατί μέσα από τα χρόνια αυτά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τα λάθη, αν θέλετε, που είχαν γίνει στις πρώτες μελέτες. Ήταν ένα πολύ καινούργιο κομμάτι στην έρευνα. Σαν τον COVID, είδατε πόσες μελέτες γίνανε withdrawn από τις πρώτες που είχαν βγει. Και φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια που αναρωτήθηκαν όλοι είναι κατά πόσο με κάποια τόσο ευαίσθητη τεχνική όπως είναι το Next Generation Sequencing, το contamination που έχει σε αυτά τα δείγματα, ιδιαίτερα στον ανώτερο γενικό σωλήνα που υπάρχει low biomass, είναι καθοριστική σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πολλές από τις μελέτες που είχαν δείξει ότι υπάρχουν μεγάλο biomass βακτηριδίων στο ενδομήτριο, για παράδειγμα, μπορεί να μην ήταν αληθινές. Και αυτό γιατί βάζοντας και μόνο σε μία λαπαροσκοπική ιστερεκτομή το σφάγμαν μέσα στη μήτρα, μεταφέρει μικροβίωμα, και όταν εσύ μετά κάνεις την διατομή και παίρνεις τα δείγματά σου, όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να επηρεάζουν, ακόμη και το μαχαίρι που έκοψες, πόσο άσυπτες, τα γάντια, το bench που έχει γίνει όλη η διατομή για τα επιράματα αυτά. Για τις οθήκες υπήρχαν πολύ λίγα δεδομένα, αλλά υπήρξε ξαφνικά μια πολύ μεγάλη μελέτη από το UCH εδώ στο Λονδίνο,
Μία μελέτη που είναι supported από το Horizon 2020 και βλέπετε το τελευταίο author που δεν μπορώ ποτέ να πω το όνομά του, ο οποίος είναι και ο PI αυτής της προσπάθειας, στην οποία βρήκαν ότι οι γυναίκες οι οποίες είχαν αυτό το depletion του λακτοβακύλου, δηλαδή κάτω από το 50%, ήταν αυτές οι οποίες είχαν και μεγαλύτερο κίνδυνο για να έχουν καρκίνο των οφθικών. Και ταυτόχρονα υπήρξαν πολλές ιδέες για το κατά πόσο το μικροβίωμα του εντέρου αυτό καθ' αυτό είναι αυτό που επηρεάζει επίσης το νοσοποιητικό μας σύστημα, επηρεάζει το πώς αντιδρά ο καρκίνος στη χημειοθεραπεία και πώς υπάρχουν ίσως ευκαιρίες, και αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες. Μία από αυτές γίνεται από μία ομάδα στο Imperial College, από ένα συνάδελφο ογκολόγο, που δίνουν στις γυναίκες πριν πάρουν χημειοθεραπεία κάποια προβιωτικά τα οποία εξετάζουν κατά πόσο επηρεάζουν την απάντησή τους στη χημειοθεραπεία. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν τέτοια στοιχεία στον καρκίνο του εντέρου. Στη δική μας ομάδα στο εργαστήριο, ακριβώς όλα αυτά είναι τα κομμάτια που αυτή τη στιγμή αναλύουμε. Αυτή είναι μια δουλειά από ενδομήθριο και καρκίνο οφθικών. Με το αχνό πράσινο που βλέπετε όλες αυτές τις γυναίκες, κάθε μπάρα είναι και μια γυναίκα, που είχε γίνει απλά contamination. Και αν αυτά δεν τα αφαιρέσεις με σωστό software, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να νομίζεις ότι υπάρχει μικροβίωμα σε κάποιες κοιλότητες και πραγματικά αυτό να μην είναι αληθινό. Οπότε να βγάζεις μια σειρά από έρευνες οι οποίες πραγματικά δεν ισχύουν. Έτσι λοιπόν, όταν συγκρίναμε γυναίκες με endometrial καρκίνο και γυναίκες οι οποίες είχαν ένα καλό ύφος ενδομήτριο, βρέθηκε ότι υπήρχε ακόμη μια φορά lactobacillus depletion, δηλαδή αυτό το high diversity microbiome στις γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο του ενδομητρίου σε μεγαλύτερα ποσοστά. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και εγώ πραγματικά θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμα την τελευταία δεκαετία, γιατί μας έδωσαν αυτό που λέμε τα cross-sectional δεδομένα. Αλλά αυτό που επίσης χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στο λεγόμενο causality, αυτό που είπε και ο συνάδελφος, είναι η κότα που έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, είναι το disease που σου δίνει το μικροβίωμα ή το μικρομίωμα που σου προκαλεί το disease, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο χρειάζεται πριν καταλήξουμε καν αν το μικροβίωμα παίζει ρόλο στην νόσο και μετά να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, να αποδείξουμε ότι όταν το αλλάζουμε το κάνουμε προς το καλό, εν συνεχεία να αποδείξουμε ότι αυτά που χρησιμοποιούμε δημιουργούν ένα καλό μικροβίωμα, ότι αυτό διατηρείται σε βάθος χρόνου και εν συνεχεία να φτιάξουμε τα preparations τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε κλινικές δοκιμές. Το πρώτο στοιχείο που εμείς, και αυτή είναι η λίστα έτσι όπως την είχα ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου πριν από λίγα χρόνια, ότι το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να πας τα δείγματα από ιστορικές biobanks που υπάρχουν πάρα πολλές στον τράχυλο κυρίως και να δεις το μικροβίωμα σε αυτό των γυναικών πώς επηρέασε σε βάθος χρόνου την νόσο. Αυτό που κάναμε πρώτο στη συνεργασία με την Μπάρμπαρα Μουσίσκη, ήταν η πρώην πρόεδρος της ASCP στο UCLA στην Αμερική, ήταν να πάρουμε μια κορτή γυναικών οι οποίες είχαν CN2, αλλά ήταν νεαρά κορίτσια και δεν θεραπεύτηκαν άμεσα. Δηλαδή, αυτές οι γυναίκες είχαν παρακολουθηθεί. Νομίζω πολλοί θα έχετε διαβάσει αυτή τη μελέτη. Ήταν μια από τις πιο βασικές μελέτες για το conservative management of CN2 από την Μπάρμπαρα. Και τα δείγματα αυτών των γυναικών που είχε δημοσιευτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, τα πήραμε και κάναμε εξέταση μικροβιώματος πάνω στα δείγματα αυτά. Βρήκαμε λοιπόν ότι οι γυναίκες οι οποίες είχαν το λεγόμενο depletion of lactobacillus στη στιγμή 0, είχαν ένα adjusted odds ratio 3,56, δηλαδή είχαν 3,56 φορές περισσότερη πιθανότητα να μην έχουν regression του CN2. Και αυτό ήταν, όπως βλέπετε, στατιστικά σημαντικό. Και κάτι αντίστοιχο έγινε και στους 24 μήνες. Φυσικά τα νούμερα των γυναικών είναι μικρότερα και φυσικά κάποιες θεραπεύονταν στο μεταξύ, κάποιες είχαν υποστρέψει έξω και άλλαζαν τα νούμερα. Αλλά ήταν το πιο σημαντικό πρώτο έβριμα ότι πραγματικά το μικροβίωμα επηρεάζει την νόσο. Και μάλιστα βρέθηκε ότι αν έχεις αυτό το depletion του λακτοβασίλου, έχεις μία πιο αργή, θέλετε, κάθαρση του CN2. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι γίνεται με το να αποδείξεις causality. Αν δείτε στις περισσότερες μελέτες, για να το αποδείξεις αυτό, πρέπει να έχεις το λεγόμενο interventional studies. Δηλαδή, μελέτες οι οποίες κάνουν μια θεραπεία στην νόσο για να αποδείξουν αν τελικά το μικροβίωμα αυτό αλλάζει. Στον τράχυλο είμαστε αρκετά τυχεροί, γιατί
αφαιρούμε την νόσο για κλινικές ενδείξεις. Δηλαδή, πράγματι πηγαίνουμε στις γυναίκες με υψηλόμετρες ασαλλοιώσεις και κάνουμε λουμπεκτομές. Και συνεπώς στις γυναίκες αυτές έχουμε το τέλειο δείγμα πληθυσμού για να μας αποδείξει αν και κατά πόσο αφαιρώντας την νόσο θα αλλάξει το μικροβίωμα. Αν αυτό αλλάξει και ξαναγίνει υγιές, τότε πιθανώς ήταν η νόσος η οποία το προκαλούσε και αυτή ήταν η αρχική μας υπόθεση. Ενώ αν αυτό δεν συμβεί, πιθανώς συμβαίνει κάτι άλλο. Ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη διαφορετικά, αλλά τελικά καταλήξαμε να απορρίψουμε την υπόθεση που είχαμε, γιατί βρήκαμε ότι οι γυναίκες οι οποίες είχαν θεραπευτεί, είχαν αφαιρέσει το CIN, είχαν καθαρίσει την νόσο, είχαν καθαρίσει τον HPV, συνέχισαν να έχουν αυτό το υψηλότερο ποσοστό λακτοβασίλους depletion και συνέχισαν να έχουν και αυξημένα ποσοστά από τις προ-inflammatory κυταροκίνες. Και αυτό τι μας λέει? Αυτό μας λέει ότι δεν είναι η νόσος, αλλά το μικροβίωμα αυτών των γυναικών που πιθανώς τις κάνει πιο επιρρεπείς στο να αναπτύξουν την νόσο, και αυτό δεν αλλάζει και συνεπώς πιθανώς γι' αυτό και οι γυναίκες αυτές είναι πιο επιρρεπείς στο να ξανακολλάνε HPV λοιμόξεις, γι' αυτό ίσως αυτές οι γυναίκες χρειάζονται εμβολιασμό, γι' αυτό οι γυναίκες αυτές βρίσκονται, αν θέλετε, πέρα από το ότι μπορεί να υπάρχει residual infection, σε μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν δυτικό καρκίνο και HPV καρκίνους γενικότερα σε όλο το σώμα τους στο μέλλον. Το τρίτο και πιο δύσκολο είναι ότι για να αποδείξεις το causality θα πρέπει μετά να κάνεις πειράματα σε κύτταρα έξω από το ανθρώπινο σώμα. Και εκεί βέβαια έρχονται οι επιστήμονες φίλοι μας να μας βοηθήσουν. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος, ένας από τους φέλους που δουλεύει πάνω σε αυτό στην ομάδα, σε συνεργασία με τον Τζον Ντόρμπαρ στο Cambridge, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πιο καλά, αν θέλετε, συστήματα cell lines για HPV infection, χρησιμοποιώντας το foreskin από πέος, και έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο με immortalized human keratinocyte cells, τα οποία γίνονται infected με HPV, και εν συνεχεία πας και τους βάζεις lactobacillus condition medium, δεν έχει μέσα τα βακτήρια, καταλαβαίνετε, τα κύτταρα δεν έχουν ανοσοποιητικό σύστημα. Αν τους βάλεις τα βακτήρια, απλά θα μεγαλώσουν τα βακτήρια και θα κυριαρχήσουν στην καλλιέργεια. Και μέσα από αυτό μετά προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με το growth dynamics, τι θα γίνει με το copy number του HPV, τι θα γίνει με το E6 και E7 gene expression. Και αυτό θα μας δείξει τη τελική απόδειξη. Η Ανίτα, επίσης Ελληνίδα στο group, έχει κάνει κάτι αντίστοιχο στο ενδομήτριο, αλλά αυτή τη στιγμή το προσεγγίσαν με τους συναδέλφους που κάνουν αυτές τις καλλιέργειες μέσα από τα λεγόμενα organoids, τα οργανοειδή. Είναι μία η καινούρια μόδα, αν θέλετε, και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί παίρνεις κύτταρα από την ίδια την ασθενή και μετά τα μεγαλώνεις στο εργαστήριο, από τον καρκίνο της. Δηλαδή είναι μία μινιατούρα και μία απλοποιημένη, αν θέλετε, version του ενδομητρίου ή των οθικών σε μία γυναίκα. Και μετά βάζεις διάφορα πράγματα, σε αυτή την περίπτωση στο μικροβίωμα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να βάλεις ένα χημειοθεραπευτικό παράγοντα και να δεις αν στα κύτταρα της ίδιας της γυναίκας αυτά τα κύτταρα θα απαντήσουν. Μπορεί δηλαδή να μας σώσει στο μέλλον από πολλές θεραπείες που τελικά βρίσκουμε ότι δεν λειτουργήσαν στη συγκεκριμένη γυναίκα, να μπορούμε αυτές τις θεραπείες να τις τεστάρουμε έξω από το ανθρώπινο σώμα. Είναι κάτι πολύ καινούριο, είναι κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, αλλά για να φτάσεις να τα πεις όλα αυτά θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να αποδείξεις ότι αυτά τα κύτταρα διατηρούν το ίδιο mutational profile του καρκίνου, τα οποία είναι αρκετά πολύπλοκα, αλλά πολύ promising για το μέλλον. Το τελευταίο για μένα είναι πώς μετά όλη αυτή την πληροφορία θα τη φέρεις πίσω στην κλινική πρακτική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να παίρνεις το δείγμα και να κάνεις 6 μήνες next generation sequencing και bioinformatics. Και εδώ έρχονται τα λεγόμενα metabolomics, τεχνικές οι οποίες έρχονται να σου δώσουν ένα snapshot τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον ανθρώπινο γενετικό σωλήνα και να στο φέρουν σε ένα τεστ το οποίο θα γίνεται γρήγορα, εύκολα και θα σου λέει αν αυτή η γυναίκα ή όχι έχει depletion of lactobacillus. Και τότε μόνο μπορούμε να μιλήσουμε καταρχάς για διαγνωστικούς και για προγνωστικούς παράγοντες, δηλαδή macrobiological markers, που σου δείχνουν τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για να έχουν progressive ή regressive disease, οπότε να αποφασίσεις αν όχι αυτές τις γυναίκες θα τις θεραπεύσεις. Και τότε θα μπορούμε και να μιλήσουμε με καλύτερα δεδομένα για τα λεγόμενα cost-directed treatments, τα προοπτικά, τα πριβατικά και τα transplants. Όπως ακούσατε και από τον προηγούμενο ομιλητή, και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομιλίες που θα ακολουθήσουν, οπότε αποφάσισα να μην μιλήσω πολύ για τα προβιωτικά.
γιατί θα ακούσετε, είμαι σίγουρη, πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα από τους υπόλοιπους ομιλητές. Να πω μόνο τον τρόπο που εγώ τα σκέφτομαι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει, ακούγεται πάρα πολύ, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία σου λένε ότι γίνεται ασυντοφύλους ή των νόσους, δεν θυμάμαι και πώς είναι τα ονόματά τους, και τα οποία, όπως ακούσατε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιέχουν και πολλά δεν έχουν τεσταριστεί σε κλινικές δοκιμές. Και νομίζω ότι ο ορισμός, όπως ακούσατε και από τον προηγούμενο ομιλητή, είναι διαφορετικός. Τα προβιωτικά είναι non-digestible food ingredients, είναι δηλαδή αυτά που τρώνε τα βακτήρια, που αν τους δίνεις selectively αυτό που τους αρέσει, θα μεγαλώσουν τα βακτήρια που εσύ θέλεις. Με απλά λόγια, τα προβιωτικά είναι μικροοργανισμοί, οι οποίοι δίδοντάς τους μπορεί να αλλάξεις, αν θέλεις, το μικροβίωμα στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξαν μελέτες από αυτό το suppository probiotic, το οποίο έδειξε colonization μετά από 28 μέρες σε γυναίκες που είχαν BV και prevention of recurrent urinary tract infections. Αλλά στο κομμάτι του τραχύλου υπάρχουν δεδομένα. Νομίζω, από ό,τι διάβαζα, είναι το δεύτερο πιο συχνό κομμάτι στο οποίο γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή για τα προβιωτικά στη γυναικολογία. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Οι μελέτες υπάρχουν, είναι λίγες, είναι μικρές, υπάρχουν ερωτηματικά για την μεθοδολογία τους. Και θα ήθελα να τελειώσω με αυτή τη διαφάνεια για την επόμενη, να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ σαν γυναικολόγος σκέφτομαι πάντοτε τα facts που θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, και νομίζω ότι αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι σε πολλές γυναίκες η HPV λίμωξη θα καθαρίσει από μόνη της μέσα σε 18-24 μήνες, ότι πάνω από το 50% βέβαια, περίπου εκεί, θα είναι θετικές μετά από ένα χρόνο, ότι αν έχεις persistent αυξάνει και ο κίνδυνος για CN2+. Αν το HPV γίνει αρνητικό, αυτό μπορεί είτε να γίνει reactive, είτε να ξαναμολυνθεί η γυναίκα, είτε απλά δεν το κάναμε pick-up γιατί είχε χαμηλό viral load και μετά το ξαναβρίσκουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι από αυτά συμβαίνει. Και όσες γυναίκες έχουν HPV για 5 χρόνια, έχουν έναν κίνδυνο 5% για CN3. Άρα λοιπόν, με την εισαγωγή του HPV test στο screening, οι γυναίκες τώρα ξέρουν ότι έχουν HPV. Πιθανώς με την κεφυρολογία δεν ήταν τόσο προβληματισμένες για τον ιό, αν και υπήρχε, γιατί δεν το πολύ συζητούσαμε ίσως τότε όταν τους δίναμε τα αποτελέσματα. Και θέλουν φυσικά να κάνουν κάτι για αυτή την μόλυνση. Είναι η ανθρώπινη φύση. Όπως όταν έχεις μία υιογενή λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που θέλεις να πάρεις αντιδίωξη, μήπως γίνεις καλύτερα, ακόμη και αν αυτή δεν προέρχεται από βακτήρια. Και φυσικά πολλά από αυτά που υπάρχουν μπορεί τελικά να δουλεύουν. Όταν βρήκαμε την πενικυλίνη, δεν κάναμε μελέτες. Κάποια πράγματα στην ιατρική τα βρίσκουμε εκ των υστέρων. Αλλά αυτό που θα πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια είναι να έχουμε όλο και καλύτερα δεδομένα για αυτά που προσφέρουμε στις ασθενείς. Και σίγουρα να είμαστε σίγουροι ότι αυτά που τους προσφέρουμε δεν τους κάνουν κακό. Νομίζω ότι το FDA έχει αναγνωρίσει αυτό το κομμάτι στα προβιωτικά και υπάρχει μεγάλη επιθυμία να γίνουν σωστές μελέτες, π.χ. πολλά προβιωτικά που χρησιμοποιούνται σαν το OptiBac που τα παίρνεις και αλλάζουν το μικροβίωμα του εντέρου και αυτό θεωρητικά αλλάζει του κόλπου και αυτό θεωρητικά επηρεάζει το HPV. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί πράγματι να συμβαίνουν, αλλά θα πρέπει να συνεχίζουμε να δημιουργούμε κλινικές δοκιμές για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λέμε πραγματικά ισχύει. Το FDA, νομίζω, έβγαλε τα προβιωτικά από τα κομμάτια εκείνα στα οποία δεν χρειάζονται κλινικές δοκιμές. Από το 2021 θα θεωρούνται drugs και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθούν το ίδιο σύστημα με phase 1, 2, 3 και 4 μελέτες. Στο έντερο υπάρχουν τα fecal transplant και χρησιμοποιούνται στην κλινική πρακτική και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά από το Ισραήλ σε 5 μόνο recipients. Ήταν ένα short communication μέσα στο οποίο κάνανε σε γυναίκες με intractable BV transplant από καλό μικροβίωμα και είδανε σημαντική βελτίωση στο μέλλον. Δηλαδή ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για μελέτες στο μέλλον. Να τελειώσω λέγοντας ότι για εκείνο το πολύ μικρό κομμάτι που εμείς οι άνθρωποι, ο Homo sapiens, είμαστε πάνω στη γη και τα εκατομμύρια χρόνια που έχουμε τα βακτήρια, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μικροβίωμα και τα βακτήρια είναι σημαντικά και όπως είχε πει παλιά ο Louis Pasteur, ότι είναι τα μικροβιώματα αυτά τα οποία τελικά έχουν την τελευταία λέξη. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και όλους τους μικρούς της ομάδας που έχουν κάνει όλη αυτή τη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κύριου για όσα εξαιρετικά μας ανέπτυξε με τόσο γλαφυρό τρόπο. Ερωτήσεις. Είναι κάποιος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Είχαμε μία έκπληξη στην Ελλάδα. Από το φθινόπωρο που μας πέρασε, τα προβιωτικά κόλπου απεσήρθησαν από την αγορά. Ενώ ήταν πολύ δημοφιλή και πολλοί συνάδελφοι τα έγραφαν, βρέθηκαν ξαφνικά να δίνουν συνταγές χωρίς να έχουν πάρει και να έχουν ανταπόκριση, και βέβαια δεν είχαν ενημερώσει και οι περισσότερες εταιρείες, ως συνήθως συμβαίνει. Μάλιστα, μερικοί φαρμακοποιοί, όταν ελάμβαναν την συνταγή του γιατρού, έλεγαν ότι ίσως να απαγορεύτηκαν επειδή μπορεί να σας προκαλέσουν καρκίνο. Και εκτέθηκαν πολλοί γιατροί με αυτή τη βλακεία που έλεγαν οι φαρμακοποιοί. Εμείς μείναμε λοιπόν χωρίς προβιωτικά. Τελευταία καταργήθηκε και ένα σκεύασμα που είχε απλώς γαλακτικό οξύ κολπικό. 2-3 εταιρείες για να ανανύψουν έβγαλαν σκευάσματα τα οποία τα παίρνεις από το στόμα και ισχυρίζονται ότι πηγαίνουν στον κόλπο, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Μεντής. Δεν ξέρω στην Αγγλία τι υπάρχει στην αγορά και τι συνταγογραφείτε. Έχετε κάποια εμπειρία σε αυτό? Γενικώς δεν είναι στα guidelines να δίδεται ως φάρμακο το προβιωτικό. Όπως και στην Ελλάδα υπήρχε πολύ μεγάλη χρήση από τις ασθενείς. Πολλές φορές δεν χρειάζονταν καν συνταγογράφηση. Δηλαδή, μπορούσε η γυναίκα να πάει στο φαρμακείο και να το αγοράσει όπως αγοράζει ένα συμπλήρωμα διατροφής. Ήταν δηλαδή στην ίδια κατηγορία, δεν θυμάμαι πώς τα λέει, νομίζω το FDA τα λέει medical devices. Και αυτά είναι αυτά που δεν χρειάζεται να περάσουν τις κλινικές δοκιμές. Νομίζω στο τέλος του 2021 άκουσα, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει με λεπτομέρειες, αλλά μέσα στο 2021 βγήκε η απόφαση ότι τα προβιωτικά θα θεωρούνται drugs όταν τα κάνεις recommend σαν θεραπεία μίας νόσου, και εφόσον τα κάνεις τα συνταγογραφείς για θεραπεία μίας νόσου, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια λογική που ακολουθούν όλα τα φάρμακα, δηλαδή να περάσουν τις κλινικές δοκιμές. Και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο αποσύρθηκαν. Δεν αποσύρθηκαν γιατί έδειξαν ότι κάνουν κάτι, από όσο ξέρω, αν και δεν το έχω παρακολουθήσει με λεπτομέρειες. Απλά αποσύρθηκαν γιατί πλέον μπήκαν νομικά restriction. Μπήκαν δηλαδή στην κατηγορία των φαρμάκων. Ακριβώς. Και συνεπώς δεν μπορείς πλέον να τα δίδεις για τη θεραπεία του HPV χωρίς να έχεις αποδείξει ότι έχουν περάσει αυτές τις κλινικές μελέτες. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν κάτι κακό, ούτε ότι δεν κάνουν κάτι καλό. Είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα, και γι' αυτό το λόγο FDA οφείλει να προστατεύσει, αν θέλετε, τις γυναίκες. Ναι, αυτό που λέτε έτσι είπαν ακριβώς και οι εταιρείες. Δηλαδή απεφάνθησαν ότι απεσήρθησαν ακόμη και από τον πάγκο των σούπερ μάρκετ, αυτό που λένε διεθνώς over the counter, απεσήρθησαν αυτά. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν κλινικές δοκιμές. Επειδή έχουμε καθυστερήσει στον χρόνο, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν πολύ χρήσιμες οι γνώσεις που μας δώσατε. Και θα προχωρήσουμε στον καθηγητή, τον κύριο Παρασκευαίδη, να του παραδώσουμε τη σκυτάλη για την συνέχιση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Το θέμα του αφορά την συμβολή των συμπληρωμάτων και των τοπικών σκευασμάτων σε περιστατικά δυσβίωσης και HPV ήπιων αλλοιώσεων, και ενδεχομένως θα θέλει να παρουσιάσει, αν θέλει μπορεί να παρουσιάσει, και τους ομιλητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν αυτά τα σκευάσματα. Κύριε Παρασκευαίδη. Δεν θέλω, okay. Διότι έχω κουραστεί. Πρώτον. Δεύτερον. Φοβάμαι ότι μετά την κυρία Κύριου και την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία είναι άλλης εποχής, η επιστροφή στην πολύ πεζή κλινική πραγματικότητα, πρώτον, πολύ περισσότερο δεύτερον, που αυτά που μου ζητήθηκε από το φίλο μου τον Ευρυπίδη να πω είναι η εισαγωγή για την ανάγκη χρησιμοποίησης όλων αυτών των σκευασμάτων που θα ακουστούν αμέσως μετά. Είναι λιγάκι επανάληψη και είναι λιγάκι ανιαρό. Ελπίζω να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν συνδεθεί αργότερα από την προηγούμενη ομιλία μου, γιατί λίγο πολύ θα ακούσουν τα ίδια πράγματα. Προχωράω γρήγορα και λέω λοιπόν ότι
Έχουμε δείξει και εμείς, δεν ξέρω Αλέξανδρε αν το παρακολούθησες, και το έχουμε δείξει, ήταν μια βράβευση το 2015, το πρώτο βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Βόλου πριν από δύο συνέδρια ή τρία, πριν από δύο συνέδρια μάλλον. Άρα και η μετρίου βαθμού δυσπλασίες σε νεαρές γυναίκες μπορεί, και υπάρχει πληθώρα βιογραφίας, τα άδειξα και στην προηγούμενη παρουσίασή μου, μπορεί να υποστρέψουν. Αφενός, πρώτον. Δεύτερον, δείξαμε, και λυπάμαι που επαναλαμβάνομαι, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, δείξαμε ότι οι επεμβάσεις δεν είναι άμυρες παρενεργειών. Έχουνε παρενέργειες. Και αυτό το πράγμα έχει επικρατήσει. Βεβαίως υπάρχουν λεπτομέρειες και εδώ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του κόνου που αφαιρείται, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να υπάρξει παρενέργεια. Το είπαμε και αυτό. Προχωρά, αυτό είναι βασικά, αυτό που τεκμηριώθηκε και το εξήγησα αναλυτικά στην προηγούμενη παρουσίαση. Οι επιπτώσεις αυτές, δηλαδή οι αποβολές είτε τρίτου τριμήνου ή δευτέρου τριμήνου, φαίνεται ότι τελικά αφορούν το μεγαλύτερο διάστημα, και το δεύτερο και το τρίτο τριμήνο. Δηλαδή, άπαξ και έχει προηγηθεί η επέμβαση κάποια στιγμή, αναλόγως βεβαίως των χαρακτηριστικών και κυρίως του μεγέθους της αφαίρεσης, του ποσοστού της αφαίρεσης, τραχυλικού ιστού, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο. Σας έδειξα πιο μπροστά για το βάθος και την αντίστροφη συσχέτιση του βάθους μεταξύ της προαιρότητας, η οποία αυξάνει όσο αυξάνει το βάθος, αλλά και της άλλης έκβασης που είναι κίνδυνος υποτροπής ή πολυματικής αλλίωσης ή και διαιθητικού καρκίνου, που είναι αντιστρόφως ανάλογα του βάθους. Όσο μεγαλύτερο το βάθος, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος. Σας είπα, δεν σας το έδειξα την προηγούμενη παρουσίαση, ότι μετά από μία αφαίρεση, μετά από δεύτερη επέμβαση, κάποια έγινε η πρώτη επέμβαση σήμερα, και στη συνέχεια μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια ή τρία χρόνια γίνεται δεύτερη επέμβαση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει έως 10, ίσως και παραπάνω φορές όποιος κίνδυνος υπάρχει από την πρώτη επέμβαση, από την που σχετίζεται με μία αφαίρεση. Άρα, πού συγκλίνουν όλα αυτά? Συγκλίνουν σε αυτό που επίσης έδειξα, και το οποίο είναι ότι εάν θέλουμε να είμαστε, να τίνουμε στην τελειότητα, που είναι ανέφικτη βασικά προφανώς, έτσι θα πρέπει να ξέρουμε όλα τα μυστικά, έτσι ώστε στις νέες αυτές κοπέλες, ευτυχώς είναι ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των θεραπείων, στις νέες αυτές κοπέλες που πρέπει να προχωρήσουμε σε επέμβαση, να γίνονται όλα λέγε artis, state of the art, και να αφαιρείται και να ξεριζώνεται η αλλίωση, άπαξ διαπαντός, με την ελάχιστη συναφαίρεση υγιούς τραχυλικού ιστού. Διότι αν μία γυναίκα έχει, μία νέα κοπέλα έχει CN3, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει ομοφωνία σε αυτό. Πρέπει να αντιμετωπιστεί για οποιονδήποτε λόγο, διότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το 30% ή 35% επιδείνωσης προς διαιθητικό καρκίνο, είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Ευτυχώς ξέρουμε την φυσική ιστορία της τραχυλικής καρκινογένεσης πάρα πολύ καλά. Άρα, η νέα αυτή κοπέλα πρέπει να αντιμετωπιστεί, μιας και, λέω ένα παράδειγμα, υπάρχουν μικροβιοψίες που δείχνουν CIN3. Δεν μπορεί να μην αντιμετωπιστεί. Για τον λόγο του κινδύνου που μόλις εξήγησα. Και βέβαια για ένα δεύτερο λόγο, για λόγους αστικής ευθύνης. Έτσι, αν δεν αντιμετωπιστεί. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ευκταίον είναι ταυτόχρονα να αφαιρεθεί όσο γίνεται λιγότερος υγιής τραχυλικός ιστός. Δηλαδή να βγει ίσα η αλλίωση και καθόλου υγιής γειτονικός τραχυλικός ιστός στην αλλίωση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό, να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα ο μικρότερος κίνδυνος μευθικής προαιρότητας, ελπίζοντας ότι θα τηρηθούν και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επέμβασης, για να μην υπάρξει ενταφιασμός δυσπλαστικού επιθυλίου μέσα σε τραχυλικές κρύπτες που σας αναλυτικά παρουσίασα στην προηγούμενη μου παρουσίαση λίγη ώρα, δύο ώρες πριν. Σας είπα για το lifestyle και πώς μπορεί και πώς αυτό έχει μετατραπεί σήμερα πια σε ένα, ή σε εμάς στα πλαίσια του HESPA, σε έναν αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνεται στα σοβαρά υπόψη.
δεν νομίζω ότι είναι εκτός κοινής λογικής ή εκτός κοινής ιατρικής λογικής. Όλα αυτά, εξάλλου, δεν είναι καινούργια πράγματα, είναι γνωστοί παράμετροι που σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με την καρκινογένεση εδώ και δεκαετίες. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το καινούργιο στοιχείο είναι το θέμα του εμβολιασμού. Και βέβαια, το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά να ενσωματωθούν σε έναν αλγόριθμο, σε ένα πακέτο το οποίο ο καθένας από εμάς θα το λαμβάνει υπόψη. Με το παράδειγμα που σας έδειξα στην προηγούμενη παρουσίαση, τον υψηλό κίνδυνο, τον μικρότερο κίνδυνο, το χαμηλό κίνδυνο κτλ. Άρα, ερχόμαστε σε αυτό και λέμε ότι όλες οι αλλοιώσεις, ακόμα και CIN2, τουλάχιστον στο δικό μας πλαίσιο του ΧΕΣΠΑ, δεν αντιμετωπίζονται. Οι CIN2 καταρχήν τουλάχιστον, αντιμετωπίζονται όμως οι σοβαρού βαθμού αλλοιώσεις. Και εμείς τα τελευταία αυτά 15 χρόνια, από τότε που υπήρξε η δημοσίευση στο Lancet, που όπως είπα τάραξε τα νερά σε αυτό το πολύ μικρό πεδίο της ιατρικής, της γυναικολογικής ογκολογίας, της παθολογίας τραχύλου που αφορά νέες άτοκες γυναίκες. Λοιπόν, σε αυτές τις τέτοιες γυναίκες, νέες άτοκες ή και με πρωτοτόκες, με ένα παιδί, υπάρχουν περίπου 37.000 γυναίκες που έχουν συγκεντρωθεί στα πλαίσια των κέντρων του ΧΕΣΠΑ, όπου όταν υπήρξαν ή υπάρχουν ενδείξεις κυταρολογικές, κολποσκοπικές ή και από βιοψίες ότι έχουμε έως και CIN2, έχει αποφασιστεί η συντηρητική παρακολούθηση τουλάχιστον για 2 χρόνια ή και για περισσότερα. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέσφατο που λέει ότι μία νέα κοπέλα στα 22 της που έχει περάσει 2 χρόνια από τα 20 μέχρι τα 22 της και έχει μία εικόνα CIN2 που εμένει, πρέπει να προχωρήσουμε, διότι το επόμενο εξάμηνο που θα γίνει 22 και μισό ή 23, αυτή η αλλοίωση θα γίνει σοβαρού βαθμού κτλ. Ταυτόχρονα, η νέα αυτή κοπέλα έχει ενημερωθεί, πιθανώς έχει προσαρμόσει και το lifestyle της. Αυτό είναι άλλο θέμα, το πώς η προσαρμογή ενός lifestyle, η βελτίωση ενός lifestyle ή η μεταπίδηση από την κόκκινη διαβάθμιση, δηλαδή το κόκκινο, το επικίνδυνο ζήν, το επικινδύνος ζήν σε ένα πιο ακινδύνος ζήν, με άλλα λόγια κάπνιζε και διέκοψε το κάπνισμα, δεν είχε εμβολιαστεί ή και εμβολιάστηκε, χρησιμοποιεί προφυλακτικό σε εκεί που δεν χρησιμοποιούσε κτλ. Αυτό εννοώ την αλλαγή. Πώς λοιπόν μπορεί να βελτιώσει και αυτό μια κατάσταση, την κατάστασή της. Άρα, σε αυτές τον μεγάλο ρυθμό νεαρών γυναικών, αυτό είναι το πρωτόκολλο που λαμβάνουν υπόψη βεβαίως εκτός από το lifestyle και ποια είναι η διακύμαση των βιοδικτών. Και όταν λέω βιοδικτών, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι αποκλειστικά, αυτό αφορά το HIV mRNA άπτημα. Είναι πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις που αν βρεθεί θετικό το HIV mRNA, μπορεί να χρειαστεί να έχουμε υπόψη ποιος από τους τύπους είναι αυτός που έχει την ενεργότητα της λίμωξης. Με αποτέλεσμα, ένα μικρό ποσοστό από όλο αυτό τον πληθυσμό στα αυτά τα κέντρα, τα 7 κέντρα στη χώρα, υπάρχουν και ιδιωτικά κέντρα που συμμετέχουν, λοιπόν, ή και ιδιώτες συνάδελφοι που συμμετέχουν, αυτοί που έχουν επαφή με την ομάδα του ΧΕΣΠΑ. Ένα μικρό μόνο ποσοστό χρειάστηκε να, ή αποφασίστηκε από τις ίδιες κοπέλες που θέλανε να απαλλαχθούν μια και καλή από αυτές τις αλλοιώσεις. Οι υπόλοιποι, πάνω από το 90-95%, τι γινόταν, ερχόντουσαν ευπηθώς στις επόμενες επισκέψεις τους. Και μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε τίποτα να συστήσουμε, τίποτα. Μπορεί να εμείς είμαστε και οπαδοί των κολπικών πλήσεων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ίσως ένα webinar το οποίο κάποια στιγμή θα διοργανώσουμε μαζί με εσάς, κύριε Μορτάκη, και την κυρία Κύριου, για το ρόλο που μπορεί οι κολπικές πλήσεις οποιασδήποτε σύνθεσης να παίζουν στο μικροβίωμα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ με τη Μάρα έχουμε διαφορετική άποψη. Αλλά μπορούμε να τα συζητήσουμε με όσο καλύτερο επιστημονικό τρόπο γίνεται. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Υπήρξε το Seal of το οποίο με τα προβλήματα κυρίως της ρευστοποίησης του και του χρωματισμού, του ανεξίτηλου χρωματισμού εσωρούχων και κλινοσκεπασμάτων κτλ. Ήταν ένα πρόβλημα. Και λοιπόν έχουν εμφανιστεί αυτά τα βοηθητικά, πολλά από αυτά έχουν αντιοξυδητικές
ιδιότητες. Θα ξέρω τι λέγεται, ότι δεν υπάρχουν τεράστιες randomized control trials που να δείχνουν το ένα versus τίποτα. Άρα, δηλαδή, να χρησιμοποιήσω ένα προϊόν σε σχέση με το κανένα προϊόν, δηλαδή σε σχέση με την φυσική ιστορία της αυτόματης ύφεσης, ενδεχομένως, ή και βέβαια δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες να συγκρίνουν το α versus β versus γ versus δ προϊόν. Τα προϊόντα αυτά αναφύονται σαν τα μανιτάρια μετά από μια βροχερή περίοδο κάπου εκεί προς το φθινόπωρο ή και το χειμώνα. Και εμείς προσωπικά χρησιμοποιούμε, δεν είναι ότι μόνο χρησιμοποιούμε και έχουμε εξαμηνιές στο εξάμηνο ή και στο δωδεκάμηνο έχουμε και βλέπουμε διαφορές. Τα προϊόντα είναι αυτά που βλέπετε και που θα αναπτυχθούν αναλυτικότερα από τους συναδέλφους που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Είναι το React που είναι σύμπλεγμα βιταμινών συμπλήρωμα διατροφής. Το CleanGen, το οποίο έχει επίσης διαφορετικές μορφές και ενδοκολπικά αλλά και από το στόματος. Το Papilocare που είναι σχετικά πρόσφατο. Υπάρχει σχετική δημοσίευση στο Journal of Lower Genital Tract Diseases πέρυσι, πριν από ένα χρόνο. Το ColpoFisk, που το οποίο έχει την ιδιότητα, το οποίο το ξεχωρίζει από τα άλλα, ότι είναι σε μορφή spray. Αυτό το Ιάλις Χουπαβίρ, το οποίο εμφανίστηκε κάποια στιγμή στο συνέδριο του Νοεμβρίου στα Γιάννα και μετά εξαφανίστηκε. Από ό,τι θυμάμαι, είναι προϊόν που το χρησιμοποιούν κυρίως οι δερματολόγοι, από εκεί μεταπίδησε η ερεύνηση ίσως και το χώρο της παθολογίας του αχύλου. Και ένα καινούριο σκεύασμα, το οποίο δεν ξέρω περισσότερα, είναι το Defla Chin, και το οποίο είναι πολύ πολύ πρόσφατο, περιλαμβάνεται στους υποστηρικτές και στους σπόνσορες αυτής της εκδήλωσης, αυτού του σεμιναρίου. Εγώ αυτά έχω να πω. Εμείς έχουμε προσωπική εμπειρία και προσπαθούμε να τα οργανώσουμε τα πράγματα. Ταυτόχρονα υπάρχει ενδιαφέρον και από νεότερους συναδέλφους και σας λέω απλώς ότι προσπαθούμε και ήδη έχουν δοθεί δύο θέματα διατριβών, μάλλον δόθηκε ένα συγκεκριμένο θέμα διατριβής πρόσφατα, πριν τον περασμένο μήνα, το Φεβρουάριο δηλαδή, αυτό εννοώ, σε αρχές του μήνα, και ταυτόχρονα και ένας δεύτερος συνάδελφος που ήδη κάνει την διδακτορική του διατριβή στα πλαίσια του άξονα της εξατομίκευσης, θα ασχοληθεί και αυτός συμπληρωματικά, μερικά τέλος πάντων, με το θέμα αυτό. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Stay tuned, που λέμε και στα ελληνικά, και οτιδήποτε καινούριο θα έχουμε, θα σας το δείχνουμε είτε στις εκδηλώσεις σαν κι αυτή, είτε πολύ βεβαίως αναλυτικότερα στις εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια των Ιωαννίνων αρχές Νοεμβρίου, κύριε Μορτάκη, 15 μέρες μετά το δικό σας, που θα γίνει στις 15 μέρες νωρίτερα από το δικό μας. Εγώ αυτά είχα να πω και παραδίδω τη σκυτάλη στους επόμενους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρασκευαίδη. Πραγματικά, η σύμπτωση των δύο συνεδρίων ήταν ατυχής. Δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Σας το λέω γιατί είμαστε μια παρέα. Το κομμάτι της κολποσκόπησης από τη δικιά μας εταιρεία έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα γίνεται το πρώτο εξάμηνο εκάστου έτους, για να μην συμπίπτει με του κυρίου Παρασκευαίδη το συνέδριο, το οποίο είναι άκρος ενδιαφέρον, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία πιστοποίησης στους νέους συναδέλφους και το οποίο έχει μια εξαιρετική ιδιαιτερότητα, ότι μαθαίνουν οι άνθρωποι ακούγοντας ιστορικά ασθενών. Το δικό μας το σεμινάριο κολποσκόπησης θα είναι κλασικό σεμινάριο κολποσκόπησης, το πρώτο εξάμηνο κάθε έτος, και θα ξεχωρίσουμε το κομμάτι, γιατί εμείς δεν είμαι μια εταιρεία γυναικολόγων και δερματολόγων, και θα ξεχωρίσουμε το δικό μας το κομμάτι εντελώς. Θα γίνεται δηλαδή φθινόπωρο της χρονιάς, άσχετο εντελώς με το συνέδριο κολποσκόπησης, το οποίο σας συνιστώ γιατί είναι εξαιρετικό και το παρακολουθώ και εγώ πάνω από 20 χρόνια. Θα γίνεται και θα αφορά νοσήματα εδίου, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, λοιμώξεις κόλπου, εδιοδυνία, εμμηνοπαυσιακό σύνδρομο, ατροφία, εμμηνόπαυση, ξεχωριστά πράγματα. Λυπάμαι πολύ που υπάρχει αυτή η σύμπτωση φετινή. Προγραμματίστηκε χωρίς να μελετηθεί. Αυτό είναι και δική μου ευθύνη και του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί όπως ξέρετε, όταν μια εταιρεία είναι πολλαπλές ειδικότητες, δεν έχουμε μόνο τους δερματολόγους, έχουμε μέσα μικροβιολόγους, έχουμε προκτολόγους,
Προσπαθήσαμε να βρούμε μια ημερομηνία που βόλευε όλους και δυστυχώς πέσαμε 15 μέρες πριν από τον κύριο Παρασκευαίδη. Η εμπειρία μου όμως από τις τρεις προηγούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις του 17, του 18 και του 19 που έγιναν ένα μήνα μετά το συνέδριο του κυρίου Παρασκευαίδη, είναι θετικές. Δηλαδή, παρότι εμείς ακολουθήσαμε το συνέδριο του κυρίου Παρασκευαίδη, είχαμε και εμείς αρκετούς ενδιαφερόμενους. Υπάρχει, νομίζω, διαφορά μεταξύ των συνεδρίων και θα πρέπει να έχουν επιτυχία όλα τα συνέδρια, γιατί είναι υψηλού επίπεδου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παρασκευαίδη, πάρα πολύ. Ναι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω αυτά. Είναι καθαρή η εξήγηση και χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω, Αλέξανδρε, από σένα. Ταιριάζει με την αντίληψη των πραγμάτων που έχω και αυτή η καθαρότητα της εξήγησης λέω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν παρά μόνο έτσι. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Ωραία. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα. Θα δείτε δύο βίντεο. Το πρώτο είναι για το Papillo Care και το δεύτερο είναι για το Colpo Fix. Θα παρακαλούσα τον κύριο Εξαρλή. Επειδή βλέπω ότι δεν συνοδεύεται από ομιλία, εδώ βλέπετε πώς εισχωρεί ο ιός στο επιθήλιο και τη φυσική ιστορία της καρκινογένεσης στον τράχυλο της μήτρας. Το Colpofix από τη δική μας εμπειρία είναι πολύ εύχριστο για τις γυναίκες. Έχει μια πολύ εύκολη συσκευασία, δεν ξέρω αν σας το έχουν παρουσιάσει και μπορούν και το εισάγουν, έχει ένα σωλήνα τον οποίο μπορούν και τον εισάγουν στον κόλπο και πατάνε το αντίστοιχο καπάκι και κάνει σπρέι στον τραχυλικό πλενογόνο. Όλα αυτά τα σκευάσματα έχουν ουσίες οι οποίες έχουν βρεθεί ότι σε καταστάσεις in vitro βοηθάνε. Δηλαδή και το Seal of Gene, το οποίο τελικά στην αρχή υποσχέθηκε πολλά, αλλά μετά ακούσατε τον κύριο Παρασκευαίδη, ήταν λίγο ατυχές σαν συσκευασία, είχε κουρκουμίνη. Αν ψάξετε τον κυταρικό κύκλο και την καρκινογένεση, όντως η κουρκουμίνη είναι ενάντια στην καρκινογένεση. Αλλά δεν είναι σίγουρο αν κάτι βοηθάει in vivo όταν βοηθάει in vitro. Ακούσατε τον κύριο Μεντή πριν που είπε ότι μπορεί ένα στρεπτόκοκκος να έχει διαφορετική συμπεριφορά εάν είναι παρουσία άλλων μικροβίων. Και αυτό καλά είναι αυτά τα σκευάσματα. Μπορεί κάποιος, κακό δεν κάνουν, μπορεί κάποιος να δώσει όποιο πιστεύει ότι είναι καλύτερο ή σύμφωνα με την εμπειρία του. Αλλά νομίζω ότι καλά είναι να σεβαστούμε αυτές τις καινούργιες γνώσεις που έχουμε για το μικροβίωμα του κόλπου. Το μικροβίωμα του κόλπου είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χαλάνε οι γυναίκες επειδή φοράνε όλες καθημερινά σερβιετάκια, φοράνε κολάν, φοράνε ρούχα γυμναστικής, φοράνε πολυέστερ. Ασχολούμαι 32 χρόνια με νοσήματα εδίου. Δημιουργείται μία αναερόβια κατάσταση στην περιοχή. Έχουμε πιο πολλές αναερόβιες κολπίτιδες. Και πρέπει να προσέξουμε και αυτό, δηλαδή να δίνουμε και αυτά αν τα πιστεύουμε και όσοι συνάδελφοι θέλουν. Αλλά όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να διδάσκουμε τη γυναίκα πώς να ντύνεται, πώς να συμπεριφέρεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε λοιπόν το πρώτο βίντεο για το Colpofix.
Α, είδαμε και τα δύο μαζί. Το έδειξε το Πάπιλο Κέρ πάρα πολύ λίγο και νόμιζε ότι κάνει μια εισαγωγή και ότι θα επανέλθει. Το Πάπιλο Κέρ, όπως σας είπε ο κ. Παρασκευαίδης, έχει και μια μελέτη τον Απρίλιο του 2021 στο Lower Genital Tract. Το Πάπιλο Κέρ το είχα πρωτοδεί και εγώ πριν από 5-6 χρόνια στη Eurogen πρωτοπαρουσιάστηκε. Το ξεκίνησε μια εταιρεία. Άργησε να έρθει στην Ελλάδα, το έχει φέρει η ΕΛΠΕΝ. Θα δείξει ο χρόνος ποιο είναι το καλύτερο ή μπορούμε να έχουμε εναλλακτικές λύσεις και όπως σας είπα πριν δεν ξέρουμε σίγουρα αν κάνουν καλό, αλλά όλοι παίρνουμε λίγη βιταμίνη C όταν κρυολογούμε. Τώρα, θέλω να προλογίσω μία συνάδελφο από το εξωτερικό, από την Πολωνία, Dr. Bartoszynska Dick Anna. Are you listening us? Hello. Welcome. Hello. Good afternoon to everyone. Welcome. Can you hear me? Okay, yes, we hear you. We hear you. We are very, very glad for the communication. Dr. Bartoszynska is a specialist in gynecologic oncology from Poland, and she is going to give us a talk on active, highly effective vaginal gel against oncogenic risk that significantly clears high-risk HPVs. Thank you very much. Okay. Welcome to everyone from Poland. I am very happy to connect with you and regret don't know Greek language. I must say your course seems to be very interesting for all of us, I think. Starting my speech, I'd like to remind that from 2008, when Professor Harald Zuhausen received the Nobel Prize for his discovery of HPV, and after that he has shown that HPV causes the cervical cancer, as well as we know that cervical cancer is strictly connected with activity of human papilloma virus. There are no doubts due to that also that almost in 100% of tissue samples from cervixes affected by malignant tumors, we found DNA of a human papilloma virus. As for now, we are still learning about HPV, learning new types of this. And as far as we know, there are 15 of them that are directly associated with the development of carcinomas in anogenous area. These types are known as highly oncogenic types. As of course, all of us know, the two of them that are most common in our patients, it's type 16 and type 18. And in our treatment and diagnosis, of course, we mainly focus on these two types of HPV. What's the, according to Professor Zuhausen, the progression of the disease is probably known to most of us. Just remind that when we have healthy epithelium cervix, it needs to have any at least micro damage to let the virus in. It gets, at the first step, it gets deeply into our foot layer, epithelial foot layer, then it multiplies and causes the changes in epithelium. At first step, there are changes of low-grade lesions. Then it is followed by creating high-grade lesions, finally invasion. Of course, we know that the disease needs months or even years to be developed. So approximately from the moment of invasion of HPV until carcinoma development, it lasts about 10 years of time. So we have enough time to react, especially
when we are able to react at the first time, at the first setup of the disease, we can be efficient in the treatment and do not let the carcinoma develop at all. Of course, when the infection of human papilloma virus exists, first, it's most of the infections are incidental ones, but then it becomes persistent and causes in the next step dysplasia, precancerous stages, and the cancer. The most interesting thing in previous years, last years, is to find out what are the cofactors, especially environmental cofactors, that contribute to persistence of the infections and to developing further changes in epithelial lesions. Most often, last years, most often it is bacterial dysbacteriosis, which is pointed out as especially in situations where there is also coexistence of Gardnerella vaginalis, LAN, or with any other bacteria. That this bacteriosis, according also to your previous lectures, as I have seen before, may result in HPV dependent cofactoring for developing the cervical cancer. Looking at the publications from the last time, we have a lot of them concerning this problem. You can see here another one from American Journal of Obstetrics and Gynecology, that also authors in their conclusion showed that there is a link between vaginal biocenosis and the development of cervical cancer due to HPV infection, persistent infection, and dysplasia in the cervical epithelium. That is why eliminating of pathogens and stabilization of the vaginal bacterial flora is so important in reducing the risk of HPV infections. It also causes the reducing of the developing cervical dysplasia. That is the way of reducing the risk of developing cervical cancer. The next factor, which is taking into account and very important one, it's oxidative stress. It is also considered a cofactor for the development of cervical cancer. It influences the process that contributes to integrate of viral DNA into the host genome, which in turn induces the key element of the carcinogenic process induced by high-risk HPV. Another study concerning oxidative stress also shows us in its conclusion that variability in oxidative stress levels may affect the probability on conversion to cervical cancer. So all of us know that having any kind of inflammation in environment of cervix and epithelium weakens our immunological response and eliminating HPV viruses. That is why antioxidant effect, which may exist on epithelium, is very helping in reducing the risk of developing HPV changes, infections, and cervical cancer finally. Another factor I would like to pay your attention to is serum selenium levels. You can see the publication that also showed us that increased selenium exposure may be a factor that protects against the development of cervical cancer. Another one also with similar conclusion
that the decreasing of serum selenium level may be an important factor for the development of persistent HPV infection and severe dysplasia. That's why we also have to focus on selenium levels. If they are increased, they may also contribute to reduce the risk of developing cervical cancer or severe dysplasia. To achieve the aims, environmental aims of having possibilities of stopping of make the each step of infection, HPV infection more difficult, we can use the new deflagon gel, it's vaginal gel, that has very specific three-stage mechanism of action. In first step, all the pathogens are absorbed from the cervical surface. The next step, it's the binding effect that binds the pathogen, thus prevent them from spreading on the cervical surface and in vagina environment. To finally use antioxidative effect, which is very strong in the deflamin and causes neutralization and elimination of those pathogens. To show the efficacy and safety of this new gel, randomized clinical trials were performed to compare patients who were treated with the deflagon gel and just observed. This gel is used for 3 months, so it's 3 times for 28 days. And as you can see, improvement of cytological smear results evaluated after 6 months were quite positive. Over 80% of treated patients showed remission or regression in cytological smear results, especially as we compare it to a control group that was of 37.1%. Also, the improvement was observed in testing of for highly oncogenic human papilloma types. And as you can see, positive tests for these types of HPV were observed after the treatment in 41%, comparing at the first step at 87. So we reduced the number of patients with positive HPV test of 53%. Generally, after 3 months of study, overall regression of cytological histological was significantly better in the deflagon group in this randomized studies. These results were of highly statistical significant. As you can see, group treated with deflagon, it was 72.2 regression compared to the group without treatment, which was 25%. So if we are able to use the product which causes the proper environmental changes to stop infection, to make it slower or to prevent the HPV lesion development, we may use it in a large number of situations with our patients. Due to that, we know that this gel supports spontaneous remission and regression in patients with positive results in cytology. Of course, it depends on local recommendations, and it should be also always adjusted to them. As you can see, most often we use this gel in ASCUS and LCL cytologies, especially in Poland.
in our recommendations, when we have of high-grade intraepithelial lesions in cervix, we rather prefer cervical treatment of those cervix part. As we know, there are some European countries where the recommendations allow for using also this gel in patients with high-grade lesions. Of course, going through indications to using this product. We may use it in all the non-cervical, non-cancer cervical changes, as well as in all the changes, the HPV dependent, but especially at low grade. Thank you very much for your attention. I hope you'll try this product. I must say that in Poland we used it for the last year, and as up till now it looks very promising. Of course, we need more time to have bigger groups of patients, but as we noticed, there are really quite positive effect of using it up till now. Thank you for the opportunity of being with you today, and hope you will be very successful in treating your patients with deflagon vaginal gel. Thank you very much. Thank you, Dr. Bartoszyska. Thank you for your very interesting lecture. So you think that the stabilization of vaginal microflora plays a significant role in HPV prevention and prevention of precancer, of cervical precancer. You think that the deflagon containing selenium plays a role against the HPV and it helps in the regression of cervical precancer. Okay. Yes. Do you have any questions for the lecture of Dr. Bartoszyska? We don't have any questions from the audience. Thank you very much. Thank you. Good afternoon. Θα προχωρήσουμε με την κυρία Καλοζούμη, η οποία θα μας μιλήσει για την διατροφική υποστήριξη για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού ενάντια σε ιούς και παθογόνα. Σας χαιρετούμε. Σας χαιρετούμε και... Καλησπέρα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα έχουμε καταλήξει ότι είναι σημαντική η διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου, του μικροβιώματος. Έχουμε την υποψία ότι μερικά τοπικά σκευάσματα ίσως ή να διαφοροποιούν τη μικροχλωρίδα ή να βοηθούν σε τοπικό επίπεδο το ανοσοποιητικό. Και τώρα περιμένουμε από εσάς να μας πείτε για συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό, ούτε ώστε να έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση απέναντι στους HPV. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσετε να συμμετέχουμε. Εγώ θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο προϊόν από την εταιρεία Quest. Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με προβιωτικά. Η βάση του είναι τα προβιωτικά στελέχη, όπου γνωρίζουμε πλέον και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές μιλήσανε πάρα πολύ γι' αυτό, για συγκεκριμένους γαλακτοβάκυλους που φαίνεται να λειτουργούν πολύ καλά για στο νοσοποιητικό. Μιλάμε λοιπόν για το Immunbiotics, όπου περιέχει 5 διαφορετικούς γαλακτοβάκυλους, επιπλέον βήτα γλυκάνες, σκόρδο, ψευδάργυρο, σελήνιο, χαλκό και βιταμίνη D. Μία σύνθεση που φαίνεται ότι ενισχύει τόσο το μικροβίωμα του οργανισμού, αλλά και η συνέργεια των συστατικών φαίνεται να έχουν πολύ αποτελεσματική δράση ενάντια σε ιούς και άλλα παθογόνα. Περιέχει συστατικά που έχουν αντιϊκή δράση και βελτιώνουν γενικά την ανοσολογική απόκριση και μπορεί να δοθεί επικουρικά, τόσο για την γρηγορότερη αντιμετώπιση των HPV λοιμόξεων, αλλά και για την αποφυγή πιθανών υποτροπών. Όπως είπα, η βάση του συγκεκριμένου συμπληρώματος είναι γαλακτοβάκυλοι, 5 διαφορετικοί γαλακτοβάκυλοι, για τους οποίους έχουμε δημοσιεύσεις και έχουμε και μελέτες που αποδεικνύουν τη δράση τους, τόσο για την ανοσολογική απόκριση,
τόσο για τη συμβολή του στη μείωση του κινδύνου και της διάρκειας ορισμένων λοιμόξεων. Ξέρουμε ότι μετριάζουν τα συμπτώματα αντιδράσεων και γενικά σε παθήσεις που σχετίζονται με το νοσοβετικό και ενισχύουν τους πληθυσμούς των γαλακτοβάκυλων στον κόλπο. Όπως το γνωρίζετε και πολύ καλύτερα από μένα, μιλήσαν πάρα πολλοί ομιλητές γι' αυτό, η μειωμένη παρουσία γαλακτοβάκυλων και η αυξημένη ποικιλομορφία στο κολπικό μικροβίωμα έχουν συνδεθεί και με την λίμωξη HPV και με την επιμονή του, αλλά και επίσης με την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Και φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα στελέχη ενισχύουν την εξάλληψη των βλαβών του τραχύλου της μήτρας που σχετίζονται με τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων. Εκτός όμως από τους γαλακτοβάκυλους, το προϊόν περιέχει β' γλυκάνες, κάποιες ουσίες ακόμα, οι οποίες έχουν σχετιστεί πολύ με το νοσοποιητικό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι β' γλυκανών που επηρεάζουν τις φλεγμονώδεις και τις αντιμικροβιακές δράσεις κυτάρων του νοσοποιητικού, των ουδετερόφυλων, των μακροφάγων, κυτάρων που αποτελούν μέρος του έμφυτου νοσοποιητικού συστήματος. Και φαίνεται ότι οι β' γλυκάνες μπορούν να εκπαιδεύσουν κατά κάποιο τρόπο τα κύτταρα του νοσοποιητικού, ώστε να αντιδρούν πιο αποτελεσματικά όταν ανοιχνεύουν ένα παθογόνο. Έχουμε αρκετές δημοσιεύσεις που δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες β' γλυκάνες βελτιώνουν την ασολογική απόκριση, μειώνουν τον κίνδυνο λίμωξης από ιούς αλλά και από βακτήρια, ότι ενισχύουν την προσαρμοστική και την έμφυτη ανοσία, ενισχύουν τα μακροφάγα, τα ταυκύτταρα, τη δράση τους και μειώνουν τα συμπτώματα από αρκετές ιώσεις, από το απλό κρυολόγημα μέχρι και έτσι πιο, σύνθετες, πιο δύσκολους ιούς. Ξέρουμε ότι οι β' γλυκάνες προσκολώνται σε υποδοχής των κυτάρων του νοσοποιητικού, κυρίως σε μακροφάγα και σε ουδετερόφυλλα, και με αυτόν τον τρόπο τα προπονούν, αναγνωρίζουν τα παθογόνα και να ετοιμάζουν τα φωνικά κύτταρα για την καταπολέμησή τους. Οπότε γίνεται πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία όταν έρχεται σε επαφή με κάποιο παθογόνο ο οργανισμός και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν το νοσοποιητικό χωρίς να το διεγείρουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δημοσιεύσεις που δείχνουν και αντικαρκινική δράση. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αποτρέπουν την οικογένεια ή αναστέλουν μεταστάσεις μέσω της ενεργοποίησης των μακροφάγων και των φωνικών κυττάρων. Και υπάρχουν δημοσιεύσεις που το προτείνουν σαν θεραπευτική επιλογή. Προτείνουν β' γλυκάνες ως θεραπευτική επιλογή για την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου, ειδικά για τον καρκίνο της μήτρας. Επιπλέον όμως από τις β' γλυκάνες ενισχύουμε το συγκεκριμένο σκεύασμα με βιταμίνη D, μια βιταμίνη που θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ ο όγκος των μελετών της για τη δράση της στο νοσοποιητικό σύστημα. Ξέρουμε ότι θωρακίζεται το νοσοποιητικό, τα χαμηλά της επίπεδα αυξάνουν τον κίνδυνο λίμωξης, γενικά από ιώσεις. Είδαμε πόσες δημοσιεύσεις βγήκανε και τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον κορονοϊό. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο λίμωξης από HPV. Και ξέρουμε επίσης ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης, της συγκεκριμένης και των μεταβολητών της, μπορεί να είναι ένας λόγος για την επιμονή λιμόξεων HPV και με τη σχετιζόμενη με αυτή τραχυλική νεοπλασία. Επιπλέον της βιταμίνης D, το σκεύασμα περιέχει σκόρδο ψυχρής ορίμανσης. Σκόρδο ψυχρής ορίμανσης γιατί το κάνει πολύ πιο εύπεπτο, πολύ πιο εύκολο για το πεπτικό και δεν έχει και τη χαρακτηριστική μυρωδιά. Ενισχύει τη δράση των μακροφάγων, το σκόρδο ενισχύει τα ταφ λεμφοκύτταρα, βοηθά στην παραγωγή αντισωμάτων και θεωρείται και ένα εξαιρετικό πρεβιωτικό για τους συγκεκριμένους λακτοβάκυλους. Το σκόρδο μπορεί να έχει αντιβακτηριακή δράση, αντιμικροβιακές ιδιότητες για συγκεκριμένα παθογόνα, ωστόσο στους γαλακτοβάκυλους θεωρείται πρεβιωτικό, θεωρείται ένα από τα συστατικά που θρέφουν τις αποικίες των καλών βακτηρίων. Και γνωρίζουμε ότι μπορεί να μειώσει ακόμα και τα συμπτώματα κάποιων αλλεργικού τύπου αντιδράσεων του νοσοποιητικού. Επιπλέον χρησιμοποιείται ψευδάργυρος, σελήνιο και χαλκός, που είναι, ο ψευδάργυρος γνωρίζουμε ότι μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία των ιογενών καρκινωμάτων. Έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες που το αποδεικνύουν. Ο ψευδάργυρος σε συνέργεια με το χαλκό γνωρίζουμε ότι διατροφικά μπορεί να βοηθήσει πολύ στην καλύτερη απορρόφηση του ψευδάργυρου.
και στην καλύτερη ενίσχυση του νοσοποιητικού. Για το σελήνιο μίλησε και η προηγούμενη ομιλήτρια και γνωρίζουμε τη δράση που πάλι στην ενίσχυση του νοσοποιητικού. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύσεις που δείχνουν ότι η ανεπάρκεια ψευδαργύρου έχει συνδεθεί με υποτροπιάζοντα υιογενικών δηλώματα, ένας ακόμας λόγος να τον προσθέσουμε διατροφικά σαν ένα συμπλήρωμα διατροφής. Αυτά τα συστατικά λοιπόν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο για γυναίκες με λίμωξη από HPV, με γυναίκες που έχουν ιστορικό λιμόξεων, γενικά με άτομα που είναι επιρρεπείς σε οικές και σε άλλες λιμόξεις, σε εξασθενωμένα νοσοποιητικά, σε φυλάσθενα άτομα που μπορεί να έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και να παρουσιάζουν έτσι αυξημένο κίνδυνο να ασθενήσουν. Φάνηκε πολύ σημαντικό τώρα σε περιόδους που έχουμε έξαρση όσεων και προστατεύουν το νοσοποιητικό ώστε να αντιδρά καλύτερα, με στόχο την αποτροπή νόσησης, αλλά ακόμα και αν υπάρξει νόσηση, μειώνουμε κατά πολύ τις μέρες ασθένειας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που το άκουσα από τους προηγούμενους ομιλητές είναι η ποσότητα των βακτηρίων. Γιατί ωραία τα λέμε, αλλά μιλάμε για μικροοργανισμούς που δεν είναι πολύ ανθεκτικοί, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μικρότερη συγκέντρωση συνήθως στα περιβαλλοντικά σκευάσματα της αγοράς. Εδώ μιλάμε για 5 διαφορετικά στελέχη που αποδίδουν 20 δισεκατομμύρια γαλακτοβάκυλων στο τελικό προϊόν. Δηλαδή στο προϊόν όταν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί από τον καταναλωτή. Είναι μια πολύ καλή ποσότητα σε κάψουλες βραδείας αποδέσμευσης, γιατί επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συγκεκριμένες κάψουλες να απελευθερώσουν τη σκόνη των βακτηρίων κατευθείαν στο έντερο, όπου θα γίνει καλύτερος απεικισμός. Δεν περιέχει λακτόζη, δεν περιέχει γλουτένη, είναι κατάλληλο για χορτοφάγους. Και θεωρείται πάρα πολύ δραστικό, γιατί σας κουέστε εγγυάται ότι η συγκεκριμένη ποσότητα βακτηρίων θα φτάσει, είναι η τελική ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής. Αυτά από μένα, δεν θα σας πειράσω άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση για το προϊόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλοζούμη. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η σύνθεση του προϊόντος. Θέλει κάποιος συνάδελφος να ρωτήσει κάτι? Το προϊόν Immun Biotics δεν είναι καινούριο στην αγορά, έχει πάρα πολλά χρόνια. Έχω ιδία εμπειρία, δεν έχω κάνει κάποια μελέτη. Πολλές φορές μας ζητάνε οι γυναίκες να δώσουμε κάτι, ιδιαίτερα αυτές που δεν διατρέφονται σωστά. Και νομίζω ότι η σύνθεση μερικών προϊόντων είναι εξαιρετικά καλή και πρέπει να την επισημαίνουμε, όταν μάλιστα έχουν δοκιμαστεί και σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες ιώσεις. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρωτόκολλα, δεν έχουμε τυχιοποιημένες διπλές, τυφλές μελέτες, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι, αλλά είναι αλήθεια ότι όλοι μας σε μερικές περιπτώσεις δίνουμε κάτι και εμείς αμήχανα τώρα προσπαθούμε να δούμε τι είναι το καλύτερο από όλα αυτά. Αλλά βλέπω ότι το κάθε ένα έχει τη δική του σύνθεση και τη δική του φιλοσοφία. Εκείνο που θα θυμάστε για το Immun Biotics, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, είναι ότι η γυναίκα πρέπει να το παίρνει μαζί ή μετά το φαγητό. Γιατί και για να καλύτερη απορρόφηση και επειδή ενοχλεί λίγο στο στομάχι αν το πάρει νηστική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλοζούμου. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα καλέσουμε τον τελευταίο ομιλητή, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, είναι ο κύριος Μπουρλίβας. Έχει ένα προϊόν από το οποίο και εγώ έχω εμπειρία πολύχρονη και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι άνοσο διεγερτικό, δοκιμασμένο δηλαδή άνοσο ενισχυτικό. Και εδώ δεν έχουμε μελέτες διπλές, τυφλές, στοιχειοποιημένες. Είμαστε σε μια αμήχανη θέση. Ελπίζω σε επόμενα συνέδρια να μας φέρετε ατράνταχτα στοιχεία που να μπορούμε και εμείς ανεπιφύλακτα να σας υποστηρίξουμε, γιατί να ξέρετε ότι εσείς πουλάτε κάτι, αλλά η θέση του γιατρού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ειλικρινά πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή εμείς δίνουμε αυτό το κάτι εάν είμαστε βέβαιοι ότι βοηθάει την ασθενή μας. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Μην νομίζετε ότι έχουμε καμία άλλη επιφύλαξη. Είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή πραγματικά είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα προϊόντα. Ειδικά οι γιατροί της δικής μου γενιάς
Είμαστε κολλημένοι, όπως είπε και ο κύριος Παρασκευαίδης, αλλά και νεότεροι γιατροί, όπως ακούσατε και την κυρία Κύριου. Είμαστε λίγο, ας μου επιτραπεί ο όρος, κολλημένοι, επειδή ακόμα δεν υπάρχουν αυτές οι μελέτες που θα θέλαμε να υπάρχουν. Και ένα άλλο σκεύασμα που παρουσιάστηκε πιο νωρίς, δεν μπορώ να πω ποιος, στη Eurogin το 2015 ή το 2016, εζήτησαν, ήταν Προεδρείο η Μπάρμπαρα Μοσίκη, η οποία ήταν τότε πρόεδρος του ACCP, και ζήτησαν μελέτες. Και αυτό είναι κάτι, νομίζω, στο οποίο πρέπει οι εταιρείες να δώσουν πολύ, μα πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούμε με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Μπουρλίβα. Ο κύριος Μπουρλίβας, πρέπει να πω ότι είναι και εξαιρετικός ομιλητής και τον έχω ακούσει επανειλημμένα και είμαι βέβαιος ότι και σε εσάς θα αρέσει η ομιλία του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μορτάκη, για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Μπιλιράκη για αυτή την πρόσκληση. Είναι η τελευταία ομιλία, οπότε επέλεξα να κάνω μια ομιλία που έχει ξαναγίνει πάρα πολύ χαλαρή, με ένα παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή, για να βάλουμε λίγο τροφή για σκέψη. Αυτό που πραγματικά πρέπει να αγγίξει το μυαλό του γιατρού σαν σπόρος, για να δει για ποιο λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα σκευάσματα, που είναι τα Molecular Activated Food Supplements από την Ισπανική Εταιρεία Κατάλυσης. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα θα αποδείξουμε ότι έχουν ισχυρή ανοσοενισχυτική και άμεση αντιϊκή δράση έναντι του HPV. Αυτό που μας διαφοροποιεί δηλαδή από όλα τα σκευάσματα παγκοσμίως είναι ότι αποδεικνύουμε ότι έχουμε πρώτα απ' όλα αντιϊκή δράση. Πάμε να δούμε όμως λίγο κάτι διαφορετικό, να χαλαρώσουμε για να καταλάβετε που θέλουμε, τι θέλουμε να πούμε. Ας πούμε για παράδειγμα ότι πάμε στο εξοχικό μας τώρα που θα αρχίσει το καλοκαίρι, να δούμε να το ετοιμάσουμε για να είναι έτοιμο και παρατηρούμε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε αυτό το πράγμα. Άρα ανησυχούμε, λέμε κάτι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που λέει και μια πολύ ωραία ρίση της Παλαιάς Διαθήκης, αρχή παντός έργου λόγος και προπράξεως βουλή. Άρα κάθε ενέργεια πρέπει να ξεκινάει από μια λογική σκέψη, έτσι κάθε ενέργεια που κάνουμε, και κάθε πράξη που θα κάνουμε θα πρέπει να ξεκινάει από μια απόφαση. Αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι. Καλούμε έτσι τον ειδικό να έρθει με τα ειδικά εργαλεία να δει αν υπάρχει διαρροή μέσα στο σπίτι, εκεί που πήγε το μυαλό μας. Όντως παρατηρεί από το συγκεκριμένο μηχάνημα ότι υπάρχει διαρροή μέσα στο σπίτι και ότι δεν είναι κάτι εξωτερικό, για να ξέρουμε πώς θα παρέμβουμε. Θα στείλει, λέει, την εταιρεία αποκατάστασης να μας κάνει διάφορες προτάσεις. Η πρώτη πρόταση είναι να ψεκάσουμε διάφορα σπρέι τα οποία θα δεσμεύσουν τη μούχλα, θα δεσμεύσουν διάφορα μικρόβια στον τοίχο, θα το ξύσουμε, θα καθαρίσουμε και δεν θα φαίνεται κάτι. Η δεύτερη πρόταση είναι, αφού ξύσουμε πρώτα τον τοίχο, να ψεκάσουμε μετά, για να πάμε λίγο στα πιο εσωτερικά στρώματα, και μετά να το βάψουμε. Να καλύψουμε δηλαδή τη βλάβη που προκάλεσε η διαρροή. Και η τρίτη λύση που μας προτείνει η συγκεκριμένη εταιρεία αποκατάστασης είναι να σκάψει μέχρι το σημείο της διαρροής, αφού βρει πού είναι η διαρροή, να βάλει έναν αφυγραντήρα για να στεγνώσει και μετά να ψεκάσει, να σοβαντήσει, να βάψει, να κάνει οτιδήποτε για να επιδιορθωθεί η βλάβη. Εδώ πέρα, για να μην σας κουράσω, θα ήθελα να σας ρωτήσω στο συγκεκριμένη περίπτωση ποια λύση θα επιλέγατε. Καμία από αυτές τις ενδεδειγμένες λύσεις δεν είναι σωστή και ο λόγος είναι ότι καμία από αυτές δεν διορθώνει την πηγή του κακού. Καμία από αυτές τις λύσεις, οι οποίες μπορεί να αποκαταστήσουν πολύ ωραία τις βλάβες που έγιναν από τη διαρροή, δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει είναι να σταματήσει η διαρροή. Και μετά φυσικά να αποκατασταθούν και οι βλάβες. Πάμε να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που είδαμε, που μας ανησύχησε και λέμε κάτι συμβαίνει μέσα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι μια πολύ γνώριμη εικόνα σε εσάς, που παραπέμπει στο ίδιο συνέστημα. Κάτι συμβαίνει εδώ έξω, άρα κάτι συμβαίνει μέσα. Πρέπει να το ψάξω. Στην πρώτη περίπτωση καλέσαμε τον ειδικό, στη δεύτερη περίπτωση ο ειδικός είστε εσείς, ο γυναικολόγος που πρέπει να απευθυνθεί ή ασθενής. Το ειδικό μηχάνημα που είδε ότι πρόκειται όντως για διαρροή μέσα από το σπίτι, τα αντίστοιχα τεστ για να δείξουν όντως ότι υπάρχει ιός HPV, διαρροή ιού, να το πούμε. Και όπως αποδεχτήκαμε όλοι ότι αυτό που θα κάναμε όλοι στο σπίτι μας είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσουμε την πηγή του κακού, πρέπει να μπλοκάρουμε αυτό που προκαλεί όλες αυτές τις βλάβες, όλον αυτόν τον αντίκτυπο, έτσι και η σειρά Glisgen και Viewsheet είναι αυτή που πρώτα απ' όλα θα σταματήσει την αναπαραγωγή του HPV, θα σταματήσει δηλαδή τον ιό μέσα στον οργανισμό και μετά θα διορθώσει και τις βλάβες.
Τα guidelines στα ιατρικά λένε ότι όταν βρίσκουμε βακτήρια πρέπει να χορηγήσει, όταν βρίσκεται βακτήρια πρέπει να χορηγήσει τα αντιβιωτικά, όταν βρίσκεται μύκητες πρέπει να χορηγήσει τα αντιμυκητιαστικά. Άρα δεν είναι εύλογο και όταν βρίσκεται ιούς να πρέπει να δώσετε αντιϊκά. Πώς αποδεικνύουμε τώρα την αντιϊκή μας δράση? Καταρχάς εμποδίζουμε την είσοδο του ιού στα κύτταρα, κλινικά αποδεδειγμένο. Μπλοκάρουμε το replication του ιού στα πολύ πρώιμα στάδια. Τι κάνουμε? Μπλοκάρουμε τις φωσφοριλιώσεις της κοινάσης ΠΕ. Είναι απαραίτητες αυτές οι τρεις φωσφοριλιώσεις για να ανοίξει η κάψα του ιού, να αντιγραφούν οι ιικές πρωτεΐνες, από την άλλη πλευρά να αντιγραφεί το γονιδίωμα, να έρθει μετά να ενωθεί πάλι με την κάψα, να οδηγήσει το κύτταρο σε απόπτωση για να διαχυθούν τα καινούρια μόρια του ιού μέσα στον οργανισμό για να πάνε στα επόμενα κύτταρα να τα μολύνουν. Αναστέλουμε την αναπαραγωγή των ιών και απενεργοποιούμε τα ιικά σωματίδια, μελέτη δημοσιευμένη στο Nature για το γλυκυριζινικό. Μπλοκάρουμε τη σύνθεση των ιικών πρωτεϊνών, όπως είπαμε, διότι αναστέλουμε την δράση του mRNA. Οι δράσεις, οι αντιϊκές δράσεις των σκευασμάτων μας τραβάνε χρόνια πίσω. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο. Έχουμε δράσεις σε υπατήτιδα Α, υπατήτιδα Β, υπατήτιδα Σ, influenza. Στο SARS, τον οποίο είχαμε την επιδημία το 2003, η μελέτη είναι δημοσιευμένη στο The Lancet, όπου δείχνει ότι το γλυκυριζινικό είναι το πιο ισχυρό από τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν που σταματάει το replication του ιού. Σε ερπιτοϊούς, σε flaviviruses, συγγνώμη, και στον RSV. Ταξινόμηση ιών. Οι ιοί στη φύση γνωρίζουμε ότι είναι δύο ειδών, είτε DNA είτε RNA. Δρούμε και στους δύο ιούς. Σταματάμε την αναπαραγωγή και των δύο ιών, των δύο τύπων. Εδώ είναι η μελέτη από το The Lancet που δείχνει ότι το γλυκυριζινικό είναι το πιο δραστικό από όσα χρησιμοποιήθηκαν για το μπλοκάρισμα της ιικής αναπαραγωγής. Μία ακόμη αναφορά του The Lancet στο συγκεκριμένο σκεύασμα, το Viewseed, χάρη στις αντιοξυδοτικές του ικανότητες, όπου είναι πολύ δραστικό έναντι της μη αλκοολικής λιπόδους δίθυσης του ύπατος. Και πάμε τώρα στον HPV. Μελέτη κλινική έναντι των οξυτενών κονδυλωμάτων και σε σχέση με την ποδοφιλίνη. Καλύτερα αποτελέσματα και χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. Κλινική μελέτη σε ασθενείς με low seal. Στις δύο εβδομάδες ξεκίνησε να φαίνεται μία πρώτη εντύπωση της θεραπείας. Στις τέσσερις εβδομάδες μόλις έγιναν στατιστικά σημαντικές. Το p-value δηλαδή έδειξε ότι στις τέσσερις εβδομάδες είχαμε στατιστικά σημαντική κλινική βελτίωση. Άλλη μελέτη η οποία δείχνει την αποτελεσματικότητα αλλά πάνω απ' όλα και την ασφάλεια σε έγκυες γυναίκες. Σε ό,τι αφορά την αντιοξείδωση, πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να χορηγούμε αντιοξειδωτικά. Οι ελεύθερες ρίζες επιτίθενται στα κύτταρα του ανοσοποιητικού και τα καταστέλουν. Ένα ισχυρό ανοσοποιητικό ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ό,τι καλύτερο για να καταπολεμήσει τους ιούς. Άρα εμείς, έχοντας το ισχυρότερο αντιοξειδωτικό στον κόσμο, μετρημένο στην Αμερική, στο Brunswick Laboratories, χαρακτήρισε το Viewseed Oral το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής αυτή τη στιγμή στην αγορά παγκοσμίως. Ανοσορυθμιστικές επίσης δράσεις. Εντάχει, τονώνουμε την παραγωγή ιντερφερονών Γ και Α. Οι ιντερφερόνες Γ έχουν αντική δράση, ιντερφερόνες Α άνοσο τροποποιητική. Επίσης, αυξάνουμε τη φαγοκυτάρωση από τα μακροφάγα και αυξάνουμε τη δράση των αντιφλεγμονωδών κυτοκινών και μειώνουμε τη δράση των προφλεγμονωδών κυτοκινών. Κλινική μελέτη σε HPV18 συν χέλα κύτταρα καρκίνου τραχύλου της μήτρας που δείχνει ότι το παράγωγο που μεταβολίζεται το γλυκυριζινικό οξύ σταματάει τον κυταρικό κύκλο των καρκινικών αυτών κυτάρων και οδηγεί σε απόπτωση τα συγκεκριμένα κύτταρα. Γαλακτικό οξύ, το οποίο είναι και molecular activated. Η μοριακή ενεργοποίηση είναι η πατέντα της ισπανικής εταιρείας. Σε κάποιο επόμενο συνέδριο θα τα πούμε πιο εκτενώς. Το γαλακτικό οξύ, είπαμε, ακούσαμε πάρα πολύ καλά πόσο δραστικό, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην προστασία της ευαίσθητης περιοχής για να διατηρήσουμε και το pH του κόλπου χαμηλό και να συντηρήσουμε την όξινη προστατευτική στιβάδα του κόλπου. Η αλουρονικό οξύ, το οποίο εκτός το ότι αποκαθιστά την ενυδάτωση του συστούς, παρέχει ελαστικότητα στο βλενογόνο και περιορίζει την κολπική ξηρότητα, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ορίμαση και στη μετανάστευση αυτών των πολύ γνωστών αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων που ονομάζονται Langerhans, τόσο στο επιθύλιο όσο και στο δέρμα. Με λίγα λόγια, αυτό που κάνει τον Glycine και το Viewseed είναι όταν η τραμπάλα γέρνει προς
προς τα αριστερά, όπως βλέπετε, δηλαδή είναι αυξημένος ο NFKB, ο ιός, ο HPV, οι ελεύθερες ρίζες, συγκεκριμένες συντερλευκίνες, και έχει μειωθεί το φορτίο από εκεί, γιατί είναι πεσμένο το ανοσοποιητικό, έχει κατασταλεί η P53, ειδικά από την Ε6 και Ε7 ογκοπρωτεΐνη των ογκογόνων ιών. Τότε αυτό που κάνουμε εμείς είναι να γύρουμε την τραμπάλα προς τα εκεί, πάνω απ' όλα όμως, διότι πρώτα αυτό που κάνουμε είναι να σταματήσουμε την αναπαραγωγή του ιού. Μπλοκάρουμε δηλαδή την πηγή του κακού. 2-3 διαφάνειες και κλείνουμε. Περιστατικά, αυτή η μελέτη είναι στη διάθεσή σας, όποιος θέλει να τη δει. Από ΣΥΝ2 σε χρόνια τραχυλίτιδα, από ΣΥΝ2 σε ΣΥΝ1 με μη ανιχνεύσουμε μετά τον HPV16. Το ίδιο επίσης και εδώ, από ΣΥΝ2 σε ΣΥΝ1. Κλείνοντας, να θυμίσω το εξής. Εμείς θέλουμε να σας μείνει στο μυαλό το εξής, ότι όταν θέλουμε να σταματήσουμε την πηγή του κακού, πρέπει πρώτα απ' όλα να διορθώσουμε αυτή τη διαρροή που υπάρχει. Και αυτό το πετυχαίνει το Glyzen και το Viewseed. Συνοπτικές οδηγίες, να μην μείνω πάρα πολύ, είναι μία ενδοκολπική κάθε βράδυ, πλύσεις με το Glyzen και ένα πόσιμο Viewseed, πολύ εύκολο δοσολογικό σχήμα. Υπάρχουν 4 κατηγορίες, από τις πιο ήπιες με κλινικά εμφανής κονδυλωματώδης δράσης έως ασθενής που έχει προηγηθεί αφαιρετική θεραπεία, και κάναμε μετά ένα co-testing και βρήκαμε HPV ενεργό. Και γενικά αυτό που θέλουμε να σας μείνει είναι ότι πρέπει να σταματήσει η αναπαραγωγή του ιού. Ακούσαμε και τον κύριο Δίνα, την κυρία Κύριου, τον κύριο Μορτάκη. Όλους όσους μιλήσαν για τον ιό και λένε ότι από τη στιγμή που θα μπει ο ιός δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το ανοσοποιητικό. Υπάρχει το μικροβίωμα του εντέρου. Εγώ να προσθέσω ότι παίζει ρόλο και ο γονιδιακός πολυμορφισμός, το πώς μπορεί να αντιδράσει το ανοσοποιητικό του κάθε ασθενή. Το θέμα είναι το εξής. Όσο υπάρχει ο ιός μέσα, μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε. Όταν όμως μπορούμε να χορηγήσουμε σκευάσματα που σταματάνε και αρνητικοποιούν τον ιό, στο μεγαλύτερο ποσοστό, όταν αυξάνουμε, για να το πω πιο ιατρικό σορθό, όταν αυξάνουμε πάρα πολύ τις πιθανότητες να αρνητικοποιήσουμε τον ιό μας στον οργανισμό, λογικό μετά να μην έχουμε να τρέχουμε για το τι συνέπειες μπορεί να προκαλέσει κάτι που δεν είναι μέσα από τη στιγμή που έφυγε ο ιός. Οπότε, ξανατονίζω ότι όταν έχουμε βακτήρια δίνουμε αντιβιωτικά, όταν έχουμε μύκητες αντιμυκητιαστικά και όταν έχουμε ιούς, πρέπει πρώτα απ' όλα να χορηγήσουμε αντιϊκά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία ομιλία. Αυτό το γλυκυριζινικό είναι ουσία η οποία λαμβάνεται από τη φύση ή είναι συνθετική ουσία? Είναι εκχύλισμα από την γλυκύριζα. Γλυκύριζα γκλάμπρα, έτσι λέγεται, είναι φυτό, αυτό, ακριβώς. Αυτό είναι καλά είναι να το λέμε, γιατί υπάρχει μεγάλη αγάπη αυτή την εποχή στον πληθυσμό για ό,τι προέρχεται από τη φύση. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή, εμείς στην κλασική ιατρική δεν τα γνωρίζουμε, αλλά οι εναλλακτικοί γιατροί χρησιμοποιούν την γλυκύριζα πάρα πολύ. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Έχετε κάποια ερώτηση? Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θέλω να συγχαρώ, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπιλιράκη που με κάλεσε, πολύ τιμητικό για μένα, να τον συγχαρώ. Είναι ακόμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που μας παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Εδώ οι δικοί μας αρέωσαν επειδή νίσταξαν, αλλά η συνεδρία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Ο κύριος Μπιλιράκης θα κάνει το κλείσιμο, τον επίλογο. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση του ΙΑΣΟ για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου, αλλά και για την υποστήριξη, την Επιστημονική Επιτροπή και τον πρόεδρό της, τον καθηγητή, τον Άρη τον Ατζακλή. Φυσικά, την MD Congress για την άρτια οργάνωση, τους καθηγητές φίλους, ομιλητές, πολλοί από τους οποίους δεν φοβήθηκαν να έρθουν με φυσική παρουσία. Και φυσικά τους χορηγούς μας, την Ενόρασης, την εταιρεία Αρματούρα, την εταιρεία Ντούνι, την Ελπέν, την Γκαλένικα και το Βίρτους. Παρουσιάσαμε, πιστεύω, χωρίς να κουράσουμε πάρα πολύ, τουλάχιστον από ό,τι είδα και από όσους συναδέλφους είναι ακόμη στο διαδίκτυο, συνοπτικά
ό,τι καινούριο υπάρχει για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα, την ανίχνευση, τυποποίηση και ενδεχομένως κάποια θεραπευτικά που έχουμε για τον HPV, τη σύνδεση του HPV με το μικροβίωμα και παρουσιάσαμε και ένα λογισμικό που βασίζεται στα μέχρι στιγμής scoring συστήματα και στο traffic light σύστημα του HESPA Group, ένα λογισμικό που φέρνει ένα τέλος σε μια αναρχία που υπάρχει στα λογισμικά καταγραφής, ένα λογισμικό που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι πιστοποιημένοι στην διαγνωστική κολποσκόπηση, οι οποίοι πιστοποιημένοι στη διαγνωστική κολποσκόπηση ελέγχονται με την παρακολούθηση που κάνουν, και ένας ακόμα τρόπος θα είναι να έχουμε μία αμφίδρομη σχέση, αφού και από εκείνους θα παίρνουμε εμείς την πληροφορία, αλλά και σε εκείνους θα δίνουμε σαν εταιρεία κολποσκόπησης και ελληνική ερευνητική ακαδημαϊκή ομάδα για τον τράχυλο της μήτρας ό,τι μπορούμε. Από καρδιάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως εσάς που μείνατε εδώ στην αίθουσα αυτή μέχρι τέλους. Ελπίζω να το κάνουμε θεσμό, να συναντιόμαστε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εδώ στο ΙΑΣΟ, και από την πλευρά μου δεν θα σας καλέσω μόνο για το σεμινάριο που γίνεται στα Γιάννενα για την παθολογία τραχύλου το Νοέμβριο, αλλά θα σας καλέσω να έρθετε και στο συνέδριο που κάνει ο κύριος Μουρτάκης 15 μέρες πριν, γιατί ακούγοντας τη συζήτησή σου, Αλέκο, με τον Βαγγέλη τον Παρασκευαίδη, νομίζω ότι το fair play είναι να σας καλέσουμε όλους και στο δικό σου συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ όλους σας.